θέλω να εκπλήξεις, ναι, σοβαρά τον κόσμο με τις επιλογές σου στη μουσική και να αποδείξεις πόσο ο παπάς ήταν ο Μαθιόπουλος, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα με πολύ του που επάνω στη μουσική, ρε φίλε. Δεν μπορούν, είναι λίγοι. Είναι λίγοι μπροστά μας, λες. Αυτό όμως θα πρέπει να το αποδείξουμε. Γέλα ρε, είναι λίγοι και με αρχίζει, αυτό καλό είναι. Για βάλε, ποιοι κύριοι είναι αυτοί που τραγουδάνε. Είναι σκοί ποιοι. Είναι Born to be wild. Born to be wild. Τι λέρε μεγάλε. Τι ωραία είναι ο Born αυτή εδώ πέρα. Ωραία, ωραία. Είμαστε ωραίοι. Γιώργος Συρίγος και Παύλος Περήφανος. Γεια σου ρε Παυλάρα. Ο Παύλος είναι παλιός φίλος από το θρυλικό 103. Το φάγατε ρε κουφάρι. Μόλις έφυγα πάει το τελευταίος έφυγα, το κλείσα. Αντιστάθηκες. Ναι, καθόμουν εκεί, έκανα, είχε στο τέλος και έκανα επαναλήψεις. Πόσο ζώα είμαστε, φίλε. Ξέρεις, όταν σκεφτόμουν να ξεκινήσω τη σταδιοδρομία όσον αφορά τα ραδιοτηλεοπτικά. Με μεγάλη επιτυχία. Με μεγάλη επιτυχία, σε ευχαριστώ Λεβέντη μου. Και όχι μόνο, έβγαλα και βουνά δίπλα μου. Έτσι. Έτσι. Εδώ βγάλαμε βουλευτή, πες. Βουλευτή βγάλαμε, βέβαια. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Να γίνω πρωθυπουργός εγώ. Άσε ρε φίλε πρωθυπουργός. Πρώτα δεν θα πεις εσύ τι θα γίνεις. Εσύ θα πεις. Που έχεις τον άνθρωπό σου. Σωστό κι αυτό. Έχεις λοιπόν, έχεις θα συζητήσουμε, θα μου πεις 3-4. Δεν μου ξεκινήσεις. Δε και καλά, κύριε Γιώργο πρωθυπουργός. Δηλαδή, άμα φτάσουμε αντιπρόεδρος, μας πειράζει. Ξέρεις τι γίνεται, με έπιασε τώρα επειδή είναι πρώτος Άρης στη βαθμολογία. Με έχει πιάσει αυτό το. Δεν έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω. Θα πάμε, δεν βιάζεσαι. Όχι, δεν βιάζομαι. Θέλεις να πεις ότι. Το μυαλό μου εκεί. Ναι, δεν είναι συνήθεια να φτάσει. Σας πήρε το μυαλό, ρε φίλε, ο Κάρης. Άσε τον Άρη τώρα. Ο Κάρης, είπα, δεν είπα ο Άρης. Ο Κάρης. Ο Κάρης. Ο Καρυπή. Θα το κόψει, θα το κάνει Κάρης. Κάρης. Πώς το όνομά του, Ιμπραήμ, πώς λέει, όχι, Ισαάκ, πώς λέγεται ρε το όνομά του, Καρυπή, Θόδωρος. 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 Ντόντι Κάρης. Εντάξει, κάκια Αμερική. Εγώ. Τέξας, ναι. Είσαι τρελός. Μόνο Αμερική. Τέξας. Τι γίνεται ρε Μάκη, εκεί ψηλά είδατε που ανεβαίνετε, δεν πιστεύω σαν τους βλάχους να τρομάζετε, να κάνω δεν μπορώ και ξέρω εγώ και μπρρρ. Τρομάζω εγώ, τρομάζω. Δεν βλέπω σακέτα φορές από πάνω. Μάλιστα. Εκεί ψηλά που είστε στην πρώτη σε αυτό, τι αέρα έχει, τι αναπνέετε εσείς οι Αριανοί. Τι τεμπούτο είναι αυτό, είδες. Με Άρη πρώτο και με Πέλκα να φεύγει στο αεροδρόμιο. Έχει φύγει δηλαδή το, στη Φενέρ. Ο Πέλκας. Ναι. Το φάγατε. Έχουμε ρε παιδί μου να πούμε με τον Μπέλκα. Πενταγόμαστε σε θέματα. Πάω να σε πάω λίγο στον Άρη, φεύγεις πας στον Μπέλκα. Άστο να τον Μπέλκα, θα έρθει η ώρα του Μπέλκα. Έχουμε θέμα, ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή. Με στόχο να προσφέρει θέαμα. Και όχι άρτο, σκέτο θέαμα. Άμα βρούμε και λίγο ψωμάκι, δώσους ρε παιδί μου, να το κρατήσουμε όλο για μας. Άρτο και θέαματα, αλλά όχι, εμείς θέλουμε θέαμα. Το θέαμα είναι η δικιά μας η επιδίωξη. Λοιπόν, Γιώργος Συρίγος. Παύλος Περήφανος. Παύλος Περήφανος. Πώς λέει η εκπομπή. Τώρα η εκπομπή πώς τη λένε. Α, το... Όχι, εσύ θα το πεις. Εσύ. Η εκπομπή δεν ξέρω. Δηλαδή, σκέπτομαι. Πώς μπορεί ρε φίλε να υπήρξε ένα μυαλό από τους συχθήνοντες του ραδιοφώνου. Δεν ξέρουμε ποιος το έχει πει όμως. Το έφερα στο μυαλό μου. Λέω θα συνεδριάσουν. Πού θα συνεδριάσουν, εκεί που έχω αφήσει τα σκουπίδια. Αυτό. Εκεί πέρα μέσα. Εκεί το ένα παμπάς περιπτώσει. Ο Κόλκας θα είναι γυρισμένος με την πλάτη προς το παράθυρο, θα μιλάει στο τηλέφωνο. Ο Ζαγόρας στο λάπτοπ κάτι θα γράφει. Ναι. Και ο Χρήσανδος θα κάνει νοήματα με τον Ντρούλη. Ο οποίος Τρούλη αυτή τη στιγμή διείστανται οι απόψεις. Είναι άνθρωπος του Ζαγόρα ή είναι άνθρωπος του... Είναι άνθρωπος της διοίκησης. Και δύο διοίκηση. Το... Εδώ ο καθένας έχει εδώ πέρα τους ανθρώπους του. Δεν ξέρεις που μπήκες. Λοιπόν, είναι άνθρωπος του Ζαγόρα ή είναι άνθρωπος του Χρήσαντου. Για τον Κόλκα δεν το συζητάμε, ούτε θέλει να τον βλέπει ο Κόλκας. Ούτε αυτός τον Κόλκα. Όχι ότι δεν συμπαθιούνται.
Όχι. Αλλά δεν θα βγουν με τις φίλες μαζί να πούμε να πάνε να πιούν ένα ποτό. Πάρε και μια φίλη σου, θα πάρω κι εγώ ένα φίλο μου. Κάτι τέτοια κάναμε εμείς. Εσείς τα κάνετε αυτά. Τα παιδιά της Πάτρας, πάρε και μια φίλη σου μαζί. Α, να το. Α, δεν έχεις μία, πάρε δύο. Δεν μας πειράζει. Πάρε τρεις. Ό,τι έχεις φέρει το. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα δεν θα κάνανε αυτοί. Ωραία. Ναι. Οπότε ο Τρούλη την έκανε τη δουλειά. Ο Ζάχος έβγαλε αυτό το όνομα. Ναι, ρε, θα τον είπε ο Χρήστατος. Πέζε ένα όνομα εκεί πέρα. Ακόμα δεν το έχεις πει βέβαια. Ποιο? Το όνομα της εκπομπής. Ποιο είναι, δεν το ξέρω. Αλαλούμ. Αλαλούμ. Μπάτου. Το θες. Αλαλούμ. Η εκπομπή θα λέγεται, λέει, Αλαλούμ. Έτσι αποφάσισε ο κύριος Ζάχος. Ποιοτικό. Ένα λαλούμ ο κόσμος έγινε. Αλαλούμ κυρίες και κύριοι στο Λίμπερο. Αλαλούμ στην Ελλάδα. Αλαλούμ στη ζωή μας. Τον μπάλα το αλαλούμ κόβουμε. Αλαλούμ στην Αμερική. Έλα. Το μπι το κόβουμε τον μπάλα. Πολύ γελίο είναι ρε Παύλο αυτό το μπι μπροστά. Βάλτε το αλαλούμ ξέρω εγώ. Επειδή έχει και μπάλα γι' αυτό. Κοίταξε σποτάκι δεν μας κάνανε. Έτσι. Ναι. Οπότε τι, το πνίγουμε και πάμε ολούθια. Το πνίγουμε, ξέρω εγώ ρε παιδί. Τι κάνουμε μούχτη. Μούχτη προς το παρόν. Εμείς είμαστε οι σερίφιδες. Και θα δούμε στη διάρκεια. Μπορεί να ξέρω εγώ. Να είδε αυτό, άστο. Βασικά αυτό εδώ εμένα δεν το θέλω να το βλέπω. Τώρα σίγουρα θα μας τυπώσουν τύπου κάτι καρποστάλ που γράφουν. Τώρα επίτηδες θα σε βάζουν μεγάλα έτσι. Αλαλούμ, βαλαλούμ, πώς το λένε. Μπαλαλούμ. Μπαλαλούμ. Την αποστολία φάγανε. Τι φάγανε. Ναι. Δεν τρώγεται αυτή. Δεν τρώγεται. Δεν είμαι εγώ ρε σκατζόγυρη με εσάς. Δεν τρώγεται αποστολία. Δεν τρώγεται, όχι. Και κανείς δεν θέλει να τη φάει σίγουρα. Όχι, τα λέω εγώ για να τους πειράζω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έχουμε θέματα πάρα πολλά. Είχαμε τους αγώνες χθες. Είχαμε τους αγώνες. Θα με επιτρέψεις να κάνω και μετά θέλω και τη δική σου την τοποθέτηση επί του θέματος. Δεν θέλω να ξεφύγει από αυτό που κάτι που με έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η αρχή. Και επειδή το έχω δει βαθιά μέσα από το πετσί μου, στο κρέας μου, στο μεδούλι μου, αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων από ένα σωματείο και μόνο. Μέρα νύχτα που είναι. Τη μία μέρα έτσι, την άλλη αλλιώς. Ρε παιδί μου, αυτό που έγινε με το πέναλτι. Αυτό στα Γιάννενα. Δηλαδή πρωτοσέλιδα. Το offside εννοείς. Ελεηνής μορφής. Αλήτες, κλέφτες, απατεώνες. Απ' τη μια μεριά. Να βρυχάτε η διοίκηση του Ολυμπιακού. Για κάτσε ρε μεγάλε. Δεν το έχουν όμως το... Σε αυτό το τομέα είναι επιστήμονες, αλλά στην κλάψα δεν είναι και το χάνουνε. Δεν το έχουνε. Ξέρεις όμως κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος εδώ. Εγώ επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στην Αθήνα και το τελευταίο καιρό κατέβηκα μία-δύο φορές παρόλο τον κορονοϊό. Διότι έπρεπε να κατέβω. Στην κοινωνία της Αθήνας έχει περάσει αυτό. Ότι ο Ολυμπιακός πέρσι είχε αδικηθεί. Σφαγιάστηκε. Ότι ο Σαββίδης είναι υποπτός για θέματα μυστήρια, λαθρομπόρια, αυτά. Ότι συνηγόρησε το πρωτάθλημα των Πρεσπών και όλα αυτά έχουν περάσει στον κόσμο. Γιατί στην Αθήνα δεν έχει ούτε Λίμπερο, ούτε Μετρόπολης, ούτε όποιο άλλο δεν ήταν και τα φάγατε τα ραδιόφωνα. Δεν έχει να πει μια αντίθετη γνώμη. Εκεί φιλαράκι μου είναι όλα πιασμένα. Ναι, πιασμάν. Ό,τι θέλουνε. Όλα ελεγχόμενα. Δεν τολμάει να πει αυτό το χαβάρε, αυτή τη ζωντάνια από αυτή η εκπομπή και οι άλλες εκπομπές που ακούγονται. Και από εμάς και από τις άλλες και από τους άλλους. Άκουσες τα παιδιά, τα κορίτσια για το πρωί. Ε. Έβαλα να ακούσω λίγο. Έβαλες. Πήρε πάλι εκείνος ο Γιώργος, ο εραστής του ονείρου. Είναι ερωτευμένος με μια κοπέλα από αυτές τις δικές μας. Δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις αυτές. Ακόμα δεν ήρθε και ακόμα δεν ήρθαν τα κορίτσια και αρχίσαν τα πεσήματα. Ναι, ρε, ένας εδώ πέρα κυκλοφορεί, λέει με. Τι είπε, κάτι βίντεο έχει, κάτι αυτά έχει. Έχει κάτι παλαβούς που σε βγάζουν, που περπατάς, που κάνεις κτλ. Ποιος ξέρει τι έχει.
Και έτσι έλεγε το πρωί. Σαλιάριδες δηλαδή. Σαλιάριδες σου λέω. Βγαίνει, έχει ένα λυκό σκυλό και το έχει κουρέψει με την ψηλή μηχανή. Και το φοράει, όταν το βγάζει έξω, το φοράει στα πόδια του, φοράει ζαμπουνάκια από αυτά τα έτσι που βάζουν τα μωρά. Ναι. Για μην λερώνεται ο σκύλος. Είναι μυστήριο. Ο Γιώργος ο Τσίχ, ο εραστής. Μας βγήκε εραστής. Και αυτός έκανε πέσιμο δηλαδή. Πρωί με την τσίπρα στο μάτι έκανε πέσιμο. Και πήρε και είπε και για μένα ότι είπε ο Τζάχος Χατζηφωτίου. Δεν φορά γυαλιά. Το ξέρεις αυτό, το Τζάχο. Ναι. Ωραίος τύπος. Δεν φοράς εσύ γυαλιά. Δεν φοράω γυαλιά. Δεν είμαι ρε παπά τόσο μεγάλος. Δεν φοράω γυαλιά. Τους 100 χρονών ρε. Έχει δώσει πολύ πράγμα όμως ο Τζάχος. Είμαι θαυμαστής του. Και είναι τιμή μου το φίλο μου τον Γιωργάρα. Τάσε τώρα τον πειράζω για τα κορίτσια. Ποτέ δεν έγινε τέτοιο πράγμα σίγουρα. Που με συνέκρινε με αυτόν εδώ. Μπορεί να σατήρησε την ηλικία μου, αλλά μην μου βάλε μπροστά έναν τύπο τον οποίο είμαι θαυμαστής του για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή του. Χτυπάνε την ηλικία σου, Γιώργο. Δεν μπορεί να χτυπήσουν τίποτα. Έλα ρε φίλε, δεν χτυπιέται η ηλικία. Δεν είναι. Χτυπιέται. Πάμε λοιπόν. Είναι δυνατό, ρε σήμα, φίλε, κύριε και Βαγγέλη και κάτω, κύριε Μαρινάκη, να ξεσηκώσει την Ελλάδα ολόκληρη. Έτσι θα πάμε μπροστά, έτσι θα περάσει η αγωνιστική, η άλλη, η άλλη, η άλλη που έρχεται. Εν μέσω κορονοϊού και πανικού της κοινωνίας, αντί να πεις και να πεις ναι ρε, όπως κάνανε οι Παοξέδες, αλλά εδώ εσύ ρε που είσαι Καριανός, δεν σου άρεσε του ΠΑΟΚ με το Βόλο προχθές που γίνεται το πέναλτι, πάει να το βαρέσει ο Πέλκας, το φάγατε τον Πέλκα. Μην ξεχνιόμαστε, θα έρθουμε στον Πέλκα. Πάει να το βαρέσει ο Πέλκας και του φωνάζει από το ΒΑΡ, πηγαίνει ο διαιτητής, το βλέπει στο ΒΑΡ, ήταν για πόντους μπροστά. Και του λέει ναι, μα πέναλτι. Μάλιστα. Γυρίσανε πίσω το παιδί. Αφού το μηχάνημα ρε τα λέει ρε Μαρινάκι. Τη βάλανε. Παπά! Τη βάλανε τη γραμμή αριστερά. Ποιο? Δεξιά. Αυτή. Ποιοι? Ποιοι ρε Μαρινάκι θα πάρουν τη γραμμή να την πάρουν αλλού για να ευνοηθούν τον Καρυπίδη που είναι πρώτος. Όλοι για μας δουλεύουν. Ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Αλλά να ξέρετε κάτι. Επειδή ζείτε σε μία ψευδέστηση αυτή τη στιγμή. Είσαι στεναχωρημένος. Ποιος είναι ο Άρη, ο καθόλου. Γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός η ομάδα σου. Να μπράβο, ναι, γι' αυτό σε αγορέθηκα. Βρίσκεται σε εκείνα τα αυτά. Να ξέρεις κάτι. Πολλές ίονες, ίενες, θα αντιμετωπίσεις στη διάρκεια άμα παραμείνεις εκεί. Τότε θα δεις οι φίλοι σας στην Αθήνα τι θα σας κάνουν. Πω, φαντάζεσαι. Ορίστε. Φαντάζεσαι. Να είναι βέβαια. Μέχρι. Να τέλους. Πάει και πρώτο γύρο έτσι, γιατί να μην πάει. Και από εκεί και πέρα σου λέει τι γίνεται, αυτό φύγανε 7 βαθμούς επάνω. Πάω από Καρυπίδη στους 4 παικταράδες το Δεκέμβριο. Για μάτι για τσέπη, αφού η ομάδα πάει καλά. Τρένο. Κόσμο στο γήπεδο. Και κόσμο να μην έχει στο γήπεδο, έχει διαφημίσει, έχει τηλεθέαση. Είναι... Ο Καρυπίδη είναι μάγο επιχειρηματία. Ο Καρυπίδη εκεί που θύτευσε και έμαθε να κινείται, είναι το μεγαλύτερο σχολείο που πάρει στον κόσμο. Θύδεψε δίπλα από εξαγωγής φρούτων. Δυνατό. Τα φρούτα έχουν 3 μέρες ζωή, φίλε. Ξέρεις με το αυτά. Που το φέρεις, το συσκευάζεις, να έρθουν οι ταλίκες του πατέρα σου να το πάρουν, πας στη Γερμανία, το ξεφορτώσουν που λυθεί. Και είναι φρούτο. Μία μέρα να καθυστερήσει όλο αυτό, το πέταξες. Καλή. Έχουν μάθει λοιπόν να προβλέπουνε. Έχουν μάθει να προσαρμόζονται. Δηλαδή δεν πάει καλά. Αυτή που χαμήλωσε κάνε δείξετε. Σήμερα φέτος χρονιά δεν είναι καλή. Ναι, πάει νοτιά, σαπίζουν, κάνουν, δείξουν. Προφυλάγονται, ελίζονται. Εντάξει, οι περισσότεροι που δεν έχουν και έτσι, γνώση, όπως λες εσύ, λέει ο άλλος, ο Παλέτας. Ξέρεις πόσο έχει Παλέτα. Εσύ ξέρεις, ενώ οι άλλοι. Χιλιάδες Παλέτες. Εγώ είχα δικό μου παλετοπείο στην επιχείρησή μου. Ναι, έπαιρνα κορμούς, είχα κορδέλες, τις έκοβε και έκανα παλέτες μόνος μου. Γιατί χρειαζόμουν 200-300 παλέτες την ημέρα. Δεν είναι αυτό, γιατί λέει ο άλλος τι έχει παλέτες. Οι παλέτες δεν είναι. Έχει. Η παλέτα είναι το Α και το Ω. Και οι παλέτες τις παίρνουν κατά 80% αυτοί που ασχολούνται με φρούτα και κάνουν εξαγωγές. Τουλάχιστον εσύ ξέρεις από αυτό. Γι' αυτό είναι εκεί ο. Όχι, εκεί πέρα λοιπόν έκανε παρέα με όλους τους παλιούς μου τους φίλους εξαγωγής.
Όλοι ανεβασμένα μυαλά. Έμαθε να κινείται στο εμπόριο. Είναι τσακάλος. Ένας άνθρωπος που κινήθηκε δίπλα από το εμπόριο των φρούτων, ό,τι άλλη δουλειά και να κάνει θα πετύχει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν το σκέφτεται έτσι όμως ο κόσμος. Δεν το σκέφτεται. Από την άλλη μεριά έχει τα θέματα του. Έχει θέματα. Θα πεις ποιος δεν έχει σήμερα θέματα. Ο Ιβάν. Δεν ξέρω. Πολύ καιρό στη μακρινή Ρωσία. Ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται και το ότι φοβάται τον κορονοϊό, γι' αυτό θέμα είναι. Εντάξει, γιατί... Οπότε κανείς χωρίς θέματα. Με έκανε λοιπόν μεγάλη εντύπωση και θέλω και τη δική σου τοποθέτηση. Έτσι θα πάμε στο πρωτάθλημα δηλαδή. Θα κλαίει ο Ολυμπιακός. Τι και να κλαίει να διαμαρτυρηθεί γιατί για κάτι που έβγαλε το μηχάνημα. Δηλαδή πάνε στην Ιαπωνία, ρε φίλε, που το έκανε το μηχάνημα και βομβάρδισε την. Ξέρω τι να σου πω. Σαν τώρα στο Ναγκασάκι ρίξε μια ατομική. Πες ρε βρωμό Ιαπωνέζι, βγάλατε ένα μηχάνημα που λέει την αλήθεια. Τι να σε κάνει ο έρμος ο Ιαπωνέζος, ρε Μαρινάκι, παπά! Είσαι παπάς, ρε πρόεδρε! Κάτσε ρε και παίξε μπάλα ρε, να ευχαριστηθείτε. Και εσείς και οι άλλοι να ευχαριστηθεί και ο κόσμος να έχει. Να έχει μια σχολεία, ένα χαβάρι στη ζωή του που τη μαυρίσανε. Αμόλυσες εκεί πέρα τα λυκόσχυλα και βγήκα και κλαίνε. Σε αυτό σχολεία είναι, και... ασχολούνται όλοι οι άλλοι μαζί του. Μα τώρα ρε φίλε, έτσι θα πάμε μπροστά. Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται στην Αγγλία την ομορφιά. Έξι ο ένας, επτά ο άλλος. Η τελευταία κερδίζει την πρώτη. Αυτό πάλι, άμα γινόταν εδώ, τι θα γινόταν. Άμα το πάθαινε ο Μαρινάκης, εδώ να του κυρώσει ένα γκολ. Οι άλλοι όλοι πειθαρχούν, ρε, αυτό είναι. Αυτός είναι ο κακορίζικος, ρε. Δεν πιάνεται φίλος, ρε. Όλα δικά μου δεν τον βλέπεις. Δεν έχουν μάθει να είναι έτσι. Να τα μοιράζονται. Δεν έχουν μάθει. Εγώ δεν θέλω να τα μοιραστούν. Εγώ θέλω να πάρουν αυτά τα οποία πρέπει να πάρουν. Η μοιρασιά και αυτή δεν είναι σωστή επάνω σε αυτό το θέμα. Ο καλύτερος να παίξει, να παίξει. Ναι, αυτό εννοώ. Ότι αυτοί έχουν μάθει να είναι πάντα πρώτοι και δεν μας νοιάζει. Ποιος δεν έφερε τους ξένους διαιτητές. Ο Ιβάν δεν ήταν αυτός που πρωτοστάτησε. Τεράστιος Ιβάν. Αυτό. Το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ. Ο Ιβάν το πρώτο. Και δεν έλεγε να το πληρώσω ρε παιδιά. Δηλαδή το ΒΑΡ σε λίγο καιρό θα αποκαταστήσει την τάξη. Είναι ο θάνατος της λαμογιάς το ΒΑΡ, να ξέρεις Παύλο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ότι τώρα... Τι να σε κάνω ρε λαμό για να μου στήσω τη διατησία. Πετάει το Ιαπωνέζο να μπω, θα βγαίνει παπ. Θα γίνει και κάποιο λάθος, εντάξει, αλλά θα είναι από εκεί που μπορούσε να σφάζανε οτιδήποτε, τώρα θα μετριάσει. Άμα σε καλέσει το ΒΑΡ υπάρχει λόγος. Ο διαιτητής ο οποίος μαζί με όλη την Ελλάδα θα πάει να δει το ΒΑΡ και θα δει όλη η Ελλάδα ότι δεν είναι πέναλτι και πάει και το δώσει, από εκεί και πέρα θα τον κόψει το κεφάλι ο Άγγλος. Πώς το λένε, το Κάρικτον, πώς το λένε αυτό, να. Έναν άγλο αρχιδιατητή, Γκράχαμ. Κάπου ρε, Αρθούρο, κάπως έτσι είχε ένα όνομα. Λοιπόν. Τοποθετήσου τέρας. Τι να μπορώ να πω για το... Αυτή όλη... Έχω πει ότι είναι... Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με ένα βρωμογκόλ που ακυρώθηκε. Σου είπα, δεν έχουν συνηθίσει να χάνουν... Ούτε βαθμούς ούτε τα λοιπά, ή να χάνουν έτσι. Τώρα βγήκε ο προπονητής, μπήκε στο κόλπο και λέει: δεν είναι το χέρι. Δεν είναι το χέρι πέναλτι. Πώς είναι το χέρι. Όμως τα μισός απ' έξω ήταν. Και το βλέπει όλος ο κόσμος. Και αυτοί το δικό τους ρε μεγάλε. Τέλος πάντων. Έμα τους μπαίνει στη μύτη, έτσι είναι. Όμως. Από εδώ και πέρα, από ό,τι δείχνει η κατάσταση. Έχουν δυναμώσει ορισμένες ομάδες. Λόγω του κοροναϊού υπήρχαν προσφορές πολλές παικτών. Ναι, έχουν. Κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν να παίξουν, κάποιοι παίξανε και. Δηλαδή τώρα είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι σου λέει στην αρχή, την πρώτη περίοδο που έγιναν οι μεταγραφές. Στην Ελλάδα έχει τα λιγότερα κρούσματα, πάμε στην Ελλάδα. Κάποιοι που ήταν να φύγουν δεν φύγανε για αυτόν τον λόγο, σου λέει καλά είμαστε εδώ. Ναι, ναι. Έτσι είναι, καλά είμαστε εδώ. Πού να πάμε τώρα. 70-70, 150-150. Ποιος θα φύγει από εδώ. Για τα παίρνουμε, γιατί έχουν, δηλαδή πληρώνουν όλες οι ομάδες. Δεν έχει ομάδα να μην πληρώσει και να χαθεί και πάνε στην πέμπτη εθνική και άντε από την αρχή.
Είναι σκληροί πλέον οι νόμοι. Κάποιοι που λέγανε θα μπούμε να το ρίξουμε δύο κατηγορίες και δεν ξαναβούμε, δεν υπάρχουν πλέον. Δεν βλέπεις τι τραβάει ο Άρης. Με τους παλιούς, τι κάνει εδώ, Κάρι, ξυλώνεται σιγά σιγά, έλα εδώ. Αυτό πάλι που έχει πληρώσει τα από αυτά όλου του κόσμου, των αλωνών. Ε, ναι, εταιρεία του είναι, ρε, φίλε, δεν θα τα πληρώσει. Άλλοι δεν θα τα πληρώναν. Δεν θα τα πληρώναν. Κι εγώ δεν θα τα πλήρωνα και ο αυτός την εφορία μου ή την αυτή μου δεν θα την πλήρωνα. Αν με επέτρεπε ο νόμος. Αλλά ο νόμος λέει πλήρωσε. Γιατί σε ρίχνω. Τι θα κάνεις για με το μαχαίρι στο λαιμό. Ένα λοιπόν είναι θέμα αυτό. Ένα είναι να μιλήσουμε λίγο για τη χθεσινή τη μέρα. Να μιλήσουμε διάλειμμα. Αυτοκρατορικός Άρης όσον αφορά τη συμπεριφορά της ομάδος, τον έπαιξε πολύ ανεβασμένα τον Παναθηναϊκό. Στον πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ κατάπιε, δυνατοί. Τον κατάπιε, ρε. Πολύ δυνατοί. Τι γελίος πρέπει να είναι σήμερα να αισθάνεται ο οπαδός του και ο φίλαθλος του μεγάλου Παναθηναϊκού. Εσύ δηλαδή. Εγώ. Στάθμε, σταχωρέθηκα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Και δεν θέλεις. Πάμε. Ήθελα να ακουστεί το το θέλεις πουλάκι μου. Ποιοι κύριοι είναι αυτοί? Οι Rolling Stones. Rolling Stones, μάλιστα. Άρα είμαστε ωραίοι. Θα βάλουμε Πασκάλ την άλλη. Ωραίος ο Άρης εχθές. Ωραίος ήταν. Το σίγουρο της υπόθεσης είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά, ότι έτσι όπως φάνηκε από τον Άρη από τα πρώτα παιχνίδια, ο Άρης χρειαζόταν ένα προπονητή να βάζει τους παίχτες εκεί που πρέπει. Δηλαδή το αμυντικό χαφ να το βάζει αμυντικό χαφ. Αν το αμυντικό χαφ μπορεί να παίξει και δεξί μπακ, δεν το βάλουμε δεξί μπακ. Βάλουμε ένα δεξί μπακ. Θα βάλουμε ένα δεξί μπακ. Ναι, δεν έτσι είναι. Έκανε ο παλιός ο Γερμανός. Ναι, και όταν μιλάμε για τις άλλες ομάδες, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Πρέπει να μιλήσουμε γιατί όταν δίνουμε παράδειγμα, δηλαδή. Σαν να βάζει ο Πορτογάλος τον Εσύ τη δεξιμπάκ. Μάλιστα. Δεν μπορεί εκεί ο Εσυτάκος. Ο δικός μας μπορεί να παίξει, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το βάλεις. Επειδή σου κάτσε μια φορά και να το βάλεις, έπαιξε καλά, χαλάς όλο το κέντρο. Έχουμε πει ότι Γιώργο, άμα μου έλεγες να διαλέξω, έχει 11. Μιλά με παίχτες αυτά που είναι να καταλαβαίνει. 11... Άμα έχω να διαλέξω 11. Είναι 11 θέσεις. Και να μου πεις βγάλε μια θέση που θεωρείς ότι δεν αξίζει να υπάρχει. Ή είναι το λιγότερο χρήσιμο. Ναι. Θα έλεγα το ή το αριστερό ή το δεξί μπακ. Μάλιστα. Γιατί εσύ και εγώ να μπούμε δεξί μπακ που θα μας περνάνε, από πίσω μπορεί να πάει να βοηθήσει το αμυντικό χαφ. Άμα βγάλεις το αμυντικό χαφ ή βάλεις έναν ο οποίος δεν είναι καλός για αμυντικό χαφ, αυτόν δεν μπορεί να το βοηθήσει κανένας. Μετά καληνύχτα, τα λέγαμε. Οπότε ο Μάτζιος έκανε κινήσεις, έκανε το αυτονόητο. Έβαλε τους παίχτες εκεί που έπρεπε να παίξουν. Αυτός θα παίξει εδώ, αυτός εκεί, αυτός εδώ. Ο Μάτζιος τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε ομάδες οι οποίες ήταν. Ναι, μικρής δυναμικής. Ο Άρης είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από αυτές που προπονούσε. Αυτές, Γιώργο μου, τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν? Την άμυνα. Άρα ο άνθρωπος ξέρει πώς να αμήνεται. Να κλέβει. Ναι. Ο Άρης, στα αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα, και στο πρωτάθλημα και στο Europa League, στα προκριματικά και στα φιλικά, το μόνο που δεν είχε ήταν άμυνα. Μπάτε σκύλα, λέστε, άιντε. Τρικυμία. Έβλεπες τα μάτς και έλεγες. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οπότε ήρθε αυτός, ο οποίος ξέρει μεσοαμυντικά να θωρακίζει. Είναι το ταλέντο του, αυτό που ξέρει να κάνει όταν καλά. Όταν είναι 10 χρόνια σε ομάδες οι οποίες κάνουν αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα ξέρει ο άνθρωπος. Και σου λέει μπροστά. Είναι μάγοι. Τα είναι ο Μπρούνο Γκάμα, είναι ο Ματέο Γκαρσία, ήταν ο Φετφατζίδης. Ναι, είναι αυτοί. Αυτοί τώρα, εντάξει, χρειάζεται ένα πλάνο και στην επίθεση, το που θα ξέρει πλάνο, αλλά όταν έχει τέτοιου παίκτη μπροστά, το μόνο που φοβάσαι είναι το πίσω. Ήρθε ένα άνθρωπο ο οποίο βάζει φυσιολογικά του παίκτε. Οι οποίοι στη θέση τους, για να το δούμε. Κλείνουνε το πρώτο, το δούμε. Πρώτο, το λογικά πρώτο, μου φαίνονται αυτά. Το πρώτο ημίχρονο για παράδειγμα είδα εγώ προχτές, χτες μάλλον, να κλείνουν τους χώρους οι παίχτες του Άρη. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτική. Δεν λέω για το δεύτερο, για το πρώτο ημίχρονο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, Παύλο, ήταν ότι υπερτερούσαν σε μπόγια.
καλύτερα μπόγια από τους Παναθηναϊκούς. Yeah. Σπάνιο αυτό. Σε δύναμη και σε προσωπικές μονομαχίες τους καταπίνανε επί στην κυριολεξία. Γιατί έχουν βοήθειες. Έπαιρνε την μπάλα ο ένας. Έπαιρνε. Και πέφτανε δύο άτομα πάνω του. Αυτό το πράγμα είναι η βοήθεια. Όπως έκανε ο ΠΑΟΚ μέσα. Και πάντα φέρνουν το παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Όχι για, γιατί κάποιος λέει θα μιλήσεις για τον ΠΑΟΚ. Όχι εγώ. Γενικά. Ότι κουστάρουμε θα μιλάμε. Όχι, εμείς, αρκεί ναι. Να μην προσβάλλουμε και να μην είμαστε επιθετικοί. Φέρνω το παράδειγμα για να καταλάβουν και. Και οι Αριανοί το καταλαβαίνουν, να καταλάβουν οι παοξίδες ή κάποιοι άλλοι. Αυτοί είναι και λίγο αργόστροφοι οι παοξίδες. Δεν είναι σαν τα τσακάλια σαν τους Αριανούς. Αριανοί με παράνε να πούμε. Όχι ρε Γιώργο, είμαστε και δυτικά ρε Γιώργο. Είμαστε κεντροδυτικά. Πάμε. Τι αλήθεια. Οπότε όπως έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο... Γεια σου πρόεδρε μου. Σαλάμα αλέκουμ. Σαλάμα αλέκουμ τον πρόεδρο, πρόεδρο και τελείωσε. Γεια σου. Λοιπόν, γιατί έλεγες τσαλάμα ρε του πρόεδρε. Τώρα προχώρα. Το λένε ρε τον πρόεδρε. Είδα εδώ κόσμο, είδα κόσμο που είναι έτσι ανατολικής φύσεως εδώ τριγύρω, όχι ναι. Τριγύρω εδώ, λέω πιο μακριά. Δεν λέω γιατί έχει πολύ ζέστη. Και... Μας πάνε με τον κορονοϊό, το κουφάλα κορονοϊέ. Όπου βλέπω, όπου βρίσκομαι, το προσέχω. Το προσέχω, τι να κάνω. Όλοι πρέπει να προσέχουμε. Ήμουνα. Τράβηξα ένα καυγά σήμερα, αδερφέ. Με ποιον, στον δρόμο? Στο κτηματολόγιο. Ωραίο το κτηματολόγιο. Πω. Ρε, παιδί μου, όχι ότι φταίγαν οι άνθρωποι. Ναι. Αλλά φταίγαν. Όχι, εγώ έφταιγα. Δεν είχα τα χαρτιά που χρειαζόταν και του λέω δεν τρέχει τίποτα. Α, έκανε την πάρη. Ένα τέτοιο. Αλλά... Παλιό Ορθόδοξο Πασό. Ναι, ρε, παιδί μου, φτιάξω αφού τώρα τι μου ζητά. Κάν το. Δεν έχω περίεργα. Την εξουσιοδό αφού βλέπεις είμαι ο πατέρας, έχω ταυτότητες, έχω αυτά, έχω χαρτιά, δεν έχω και εξουσιοδότηση. Ένα τέτοιο δηλαδή που μπορούσε να το περάσει, αλλά είχε η κοπέλα δίκιο. Το είχε το δίκιο. Και το άρχισα είχε. Να φωνάζω, όχι όμως την κοπέλα. Σε ποιο? Γενικά ρε παιδί μου λέω τη μοίρα, α, γιατί όμως Παύλε μου, γιατί πήγα 8 και 20 και μπήκα μέσα στις 1 και ήμουν απ' έξω, σαν την... Αυτό είναι και περίμενα με δεκάδες άλλους. Η οποία 8.30 ώρα έκλεισε η λίστα. Έπρεπε να πας δηλαδή από τις 6-6.30 να γραφεί σε μια λίστα η οποία μόλις έφτανε στο 90 έκλεινε. Η άλλη αύριο. Εντάξει ρε φίλε, αύριο. Γράψε με και αύριο. Όχι, πρέπει να έρθεις εδώ 6 ώρα το πρωί να γραφείς. Μπήκες όμως. Μπήκα στις 1. Ας έκανες βόλτα. Κουρέλι. Ας έκανες βόλτα. Έκανα. Άκουσα όλο το λίμπερ, όλους τους αυτούς, κόλκα να ουρλιάζει τον αυτό, να το τσιρίζει το πρωί ο Κώστας, τα κοριτσάκια. 6 με 8 γιατί δεν άκουσα πηγαίνοντας. Και πέρασε, ήπια τσιγάρα, κάπνισε, ξανάρχισε το κάπνισμα, ήπια 6 καφέδες, πόσο να περάσει η ώρα. Πολλές ώρες. Και με ταντέλα τα νεύρα, σηκώνεται ένας από δίπλα από την κοπέλα και μου λέει μη φωνάζει, μου λέει. Τι είπες ρε. Είχες όρεξη. Ρε φίλε, αφού είμαι ταντέλα τα νεύρα μου. Και εσύ κάθεσαι και πληρώνεσαι. Και σηκώνεσαι ρε μπροστά στα αφεντικό. Εγώ έμερα τα αφεντικό σου. Εσύ, η μάνα σου, ο θείος σου, ο Λεωνίδας, ο Καρυπίδης, ο Γιωργάκης, ο Σαββίδης. Καλό παιδί. Ο Ασλαμάς. Ο Μάριος, καυτός ο Μάριος. Εμείς τους πληρώνουμε όλους. Και σηκώνεσαι ρε. Κάτσε ρε κάτω του λέω. Πάπε έρχονται δύο σεκουριτάδες. Μη μιλάτε κύριε. Σας παρακαλώ ηρεμήστε. Βουβή αλλά έτοιμοι να επέμβουν. Εγώ όμως ξέρω μέχρι που θα την κάνω τη μανούρα. Μετά κάνεις την παπιά. Όχι ρε φίλε. Αγανακτισμένα. Φεύγοντας σου λέω με είδες που σε είδα. Να το ξέρεις. Μην έκανες τέτοιο πράγμα ρε Γιώργο. Ναι, με είδες του λέω που σε είδα. Θα ξαναειδωθείτε πιστεύεις? Είναι θα πάω αύριο μεθαύριο με τα χαρτιά κανονικός και ωραίος. Θα την πω πάλι. Πώς σηκώνεσαι ρε. Κι άμα σου ξαναπούνε. Μπροστά σε 70 χρονών άνθρωπο του λέω. Έφτασε 70 Γιώργο. Όχι αλλά όταν θέλω το ανεβάζω. Όταν θέλω το κατεβάζω. ναι. Τι θα μου ζητούσε ταυτότητα. Πάνε, όπως συμφέρει ρε φίλε. Άσπρο μαλλί.
70 χρόνια του λέω μέχρι εδώ μέσα στην αρρώστια και στον κορονοϊό και σηκώνεσαι να με φύρεις. Ο άνθρωπος δεν μίλησε. Τέλος πάντων. Έπρεπε να πει καημένος ο παππούς. Ναι, όχι, δεν μπορούσα να μην πει παππού γιατί ήμουν πολύ γρήγορος. Σαν τον Γρήγορο. Ο Μάκης συγχωρεμένος, τέτοιος ήταν ο Μάκης. Ο Μάκης ήταν γρήγορος. Τι για λέγε, τι που είχαμε, πάμε. Στο... Το είπαμε τον Άρη. Το πρώτο μήχρονο, στο δεύτερο μήχρονο σφίξαμε λίγο. Σφίξατε λίγο, αλλά εντάξει, με Παναθηναϊκό έπαιζε, ρε φίλε. Θα σφίξει και λίγο, νέα ομάδα. Είσαι, φέρετε κι άλλο που κάτσε θα σα παίξει. Μάρα, να ξέρει. Ωραίο. Δεν έχει τέτοιο παίκτη. Ωραίο είναι. Πολλέ ομάδε δεν έχουν τέτοιο παίκτη. Σταχωρέθηκα πολύ για να είμαι ειλικρινή. Δεν ήθελα να έρθει. Σε εμά. Στον Άρη, ναι. Σε εσά. Κάρι πληρώνει. Τον πιάσανε το. Δηλαδή πόσο τώρα το δώσανε. Δεν ξέρω. Πολλά λεφτά. 4 χρόνια. Πόσα είναι τα πολλά λεφτά. Τα δικά σας, γιατί τα πολλά τα δικά σας με τα δικά μας. Το πολλά είναι 1,5 εκατομμύριο. Μη λες έτσι θα γυρίσω με Μαουρίσιο. Έτοιμο τον έχετε. Σε βλέπω. Έτοιμο. Σιγοντάει. Πάω και θέλει τον Μαουρίτσιο πίσω. Να τον κάνω τι ρε. Παπάδες. Γερμανέ. Να τον κάνω τι τον Μαουρίτσιο σήμερα. Γαμπρό. Γιατί δεν μου τον φέρεις από τον Αύγουστο ρε παπά. Να περάσουμε να πούμε τους Ρώσους και να είμαστε Champions League τώρα να πούμε. Και τώρα μου τους βγάζεις έναν έναν. Τι πραγματευτής είναι αυτός ρε παιδί. Γύρισε ο Μάτος. Γύρισε ο ένας, γύρισε ο άλλος. Τον Μάτο. Πούλησες να πούμε, ξεπούλησες τα νιάτα του ΠΑΟΚ. Μπιρ παρά, σοβαρές μεταγραφές έκανες και σοβαρές έφερες. Παπάς πραγματευτής είσαι. Ο πραγματευτής. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια, ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάρια. Τώρα αρχηγό του ΠΑΟ και ένα 200 ρε. Δεν πάτε να κρυφτείτε ρε 1,5. Πόσο το δώσατε? Απίστευτο δεν είναι. 3 έπιασε ο Φατφατζίδης ρε. Next big thing ο Πέλκας ήταν. Τι είναι αυτό? Το μεγαλύτερο ταλέντο. Ήταν, αλλά δεν είχε μυαλό. Πέρσι 6 εκατομμύρια δεν τον ήθελε Φενέρ. Ναι, δεν τον δώσαμε. Θέλαμε παραπάνω ή θέλαμε να μας παίξει. Δεν είχε μυαλό. Άρα το παιδί είναι κοντό στο μυαλό. Δεν τον είδες πέναλτι που πάρες. Είπε όμως. Τι είπε? Διάβασε ότι δεν πέφτει λέει. Ο προπονητής θερματοφυλάκων τον είπε. Ναι. Άμα τον έδινε ο προπονητής θερματοφυλάκων μισό κιλό σκατά θα τα τρώγε. Έλα τώρα φάτα. Δεν μπορώ να πω το μπορεί, δεν μπορώ να το πω. Τι μπορεί, πώς μπορεί δηλαδή. Και δεν ορμάς ρε Πέλκα τον πιάσει από το λαιμό του. Πεις τι είπες ρε. Μετά θα είπε... περιμένω εγώ να μην πες και απέσει. Βάρα το στο γάμα και άστο. Βάρα το εσύ καλά. Και να πω ότι δεν έχει πόδι. Δεν μπορείς να πεις ότι το σουτ δεν είναι καλό ρε παιδί μου. Το πλασέ του δεν είναι καλό γενικά. Ρε παιδί μου, αυτό το παιδί είναι καλό σε πολλά πράγματα. Αλλά θέλει και πολύ καλό να είσαι. Αλλά και να έχεις και μυαλό. Ποδοσφαιρικό μυαλό. Οι Τούρκοι δεν χρειάζονται μυαλό. Δεν ποδοσφαιρικό. Εντάξει δεν δώσανε πια και τις Παναγιάς στα μάτια. Τον Μπαγκασέτα 4 θέλανε, η Αλάνια ήθελε 4 ναι. Για να δώσουν τον Μπαγκασέτα και σου λέει με ένα 60. Μου στείλε ένα Τούρκο εχθές το βράδυ, ναι. Μία η ώρα, ο οποίος είναι Φενέρμπαχτσε φίλος μου και μου λέει: αν είναι τόσο καλός παίκτης, γιατί του δώσαμε μόνο 1,6. Τον, αυτή είναι, εκεί το. Έτσι με ρώτησε. Και του λέω: γιατί έχει πρόβλημα με το financial fair play, τι να του πω. Και ξεπουλάνε, τελειώνει και το συμβόλαιό του. Ένα 600. Καλά είναι, το πήρε ένα 600 ο ΠΑΟΚ. Πάει να σωθεί και το παιδί. Εγώ τον αγαπάω τον Μπέλκα. Πολλοί λένε ότι είμαι λίγο σκληρός μαζί του. Είμαι σκληρός γιατί είχα απαιτήσεις. Και γιατί τον αγαπούσα. Γιατί είδα τον αγώνα που έκαναν οι γονείς του. Να τον πάνε και να τον φέρουν από 3χρονο παιδάκι να πούμε. Και να τρέχουν πίσω από ένα όνειρο που πετυχαίνει στο 1 εκατομμύριο ένας. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι αγωνιστές εκεί στα Γιάννητσά κάνανε προσωπικές θυσίες για να τον φτιάξουν. Είναι αλήθεια. Και αυτός χάζεψε.
Πήγε στη Μύκονο με τον προπονητή, λέει, του Ρονάλδου, λέει, να το γυμναστή, να γυμναστούν πέρσι με τα τάγκα, με τα αυτά πήγανε. Σου λέει, αφού πάω, που πάω στη Μύκονο, ας γυμναστώ κιόλας. Ρε φίλε, στη Μύκονο, η μούρη σου είναι για Μύκονο, ρε Πέλκα. Πάνε στη Σαμοθράκη εδώ πέρα, στη Θάσο. Ας πήγαινε στην Κατερίνη. Πάνε στην Κατερίνη, πάω στον Όλυμπο. Πού είναι κοντά στα Γιάννη Τσάκ, Κατερίνη, τσάκ. Τάκ, του όλο το, με όλη τη μέρα να τρέχεις εκεί πέρα, βάζει και τη δικιά σου, πας στο ποδήλατο μπροστά και εσύ να τρέχεις από πίσω. Δυναμώσεις, να ξεκουραστείς, να κάνεις, να μπεις μέσα, πάρεις εκατομμύρια, ρε, κορόιδο. Τα πήρε τώρα. Λίγα πήρε. Ένα 200. Ένα 200. Τέσσερα χρόνια, τέσσερα με ένα τάλαρο. Τίποτα. Μια χαρά. Μια χαρά. Μπορούσε να πάρει και παραπάνω. Μπάση περιπτώσει. Στον ΠΑΟΚ δεν τα έπαιρνε, γι' αυτό έφυγε. Θα έπαιρνε και στον ΠΑΟΚ. Για 800 θα τον δίνανε τώρα. Ναι. Αλλά στον ΠΑΟΚ πια τον ο κόσμος άρχισε και τον. Δηλαδή. Μια. Κράζει, έτσι, κράζει μια... ο κόσμος. Κράζει, είδα εγώ. Κάποιοι κράζουν, κάποιοι δεν κράζουν. Γιατί? Γιατί ενώ είναι δικό μας παιδί, ενώ μας αγαπάει. Γραμμές δεν ανοίξαμε, αλλά στον πάρουμε. Το... Ποιο να ρε φιλέ. Δεν ξέρω ποιο είναι. Πάρ το να μωρέ. Ξέρω, ο δικό σου ήταν. Κασαριανό ήταν. Μπα. Δε, ναι. Αριανό με. Να το ρε ο παπά, δεν σου είπα εγώ, έλα, άρπα το να. Τι να. Περίμενε τώρα. Εντάξει, εγώ για άλλο πήρα τώρα όμω. Στην προηγούμενη εκπομπή στο τέλο έβαλε ένα ιταλικό τραγούδι και δεν μπορώ να πω ποιο είναι τώρα. Σου είπα ρε, και του τον είπα εγώ τον Παύλο. Λέω ρε αυτό το τραγούδι ρε, μου λέει τώρα λέει θα το δω. Για ένα ιταλικό τραγούδι. Ποιο ήταν ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, το ξέρω αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το βρω στο YouTube ποιο τον τίτλο. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο και θα σου πούμε. Η οντινότητα solo queen. Ποιος τραγουδάει? Αλμπάνο. Ο Αλμπάνο είναι? Ναι. Α, σε ευχαριστώ ρε φίλε. Να σε καλά. Αριανάρα forever. Αριανάρα. Στον καλύτερο. Αριανάρα με τέσσερα άρις. Και δεν ανοίξαμε γραμμές γι' αυτό. Θεούλης. Βάλ του ρε το τραγουδί, ότι είναι ο Τεσόλουκουι. Αλμπάνος. Βάλ του τον άνθρωπο να τα ακούσει. Θα το αφιερώσω. Τώρα με τον Πέλκα μιλάμε. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Ο Πέλκας τι. Θα το βάλουμε κανένα τουρκικό. Τι μουσική ακούει. Τώρα τουρκικά θα ακούει. Για φαντάσου τώρα ο Πέλκας να βγει το πρωί από το ξενοδοχείο και να δει όλη την Τουρκία μπροστά του, ρε φίλε. Βράκες, φερετζέδες, αραμπάδες, Ρώμα, δυσοδεία. Τουρκίλα. Αυτό είναι. Θα σκέφτεται να πούμε την αλαδάρα και θα κλαίει. Πέλκα. Αντί να κάτσεις εδώ σε κάρμε βασιλιά, πήγες να γίνεις μπαγαραγιάς. Η Πέλκαινα θα έρθει μαζί σου τώρα. Μαζί, έμαθα στο αεροδρόμιο, ήταν μαζί. Η Πέλκαινα. Η καινούργια Πέλκαινα, ναι. Η Υπουργίνα. Ναι. Η Κομμουνίστρια. Όλα τα ξέρεις. Κομμουνίστρια, αφού μάζεψε προχθές και τον έδειξε. Ναι. Ναι, ήταν κάτι γιατροί, κάτι υπαλλοί συνδικαλιστές, κάτι απεργοί, κάτι από τις ΔΕΗ εκεί, κάτι από τα ορχεία, το χρυσό. Κάτι αυτή έχει πέρα και τον δείξανε τον Πέλκα. Και αυτός εκεί. Εκεί είχε κάνει. Ο νόμος του λαού και τέτοια. Όχι, δεν ξέρει να μιλάει αυτός. Ποιος νόμος του λαού. Πολύ, έκανε ένα τάκλι μια φορά και μπήκε μπάλα έξω και ήρθε από πίσω. Ο Μπίσες βάρει και το έβαλε. Τι άλλο να σε πει ο κόσμος. Άμα δεν το δω. Ο Πέλκας. Άμα δεν το δω έξω από το Μακεδονία Θράκης να κάθεται εκεί για να παλεύει για τα δικαιώματα. Ποιος? Ο Πέλκας. Όχι, ρε, δεν πρόκειται, ρε. Εκεί... Η Πέλκαινα ετοιμάζεται. Δεν θα γίνει κάτι. Όχι, ρε. Η Πέλκαινα με το όνομα του Πέλκα θα βγει υπουργός. Ήδη έχω μάθει, έχει πάει τα δικαιώματά της στα Γιάννητσά. Ναι, βέβαια. Θα μείνουν εκεί πέρα. Επισκευάζουν ένα παλιό στάβλο που είχε εκεί ο αυτός. Παραγγείλανε μάρμαρα βοημίας. Βοημίας. Ναι, πολύ μάρμαρο θα ρίξουν στο στάβλο γύρω-γύρω γιατί είναι παραδοσιακό στάβλο, δεν μπορούν να τον κρεμίσουν. Αλλά από μέσα μπορούν να το φτιάξουν. Δεκάδες άτομα. Σαν τις πυραμίδες δηλαδή. Έχεις κάνει και Αίγυπτο νομίζω. Έχω κάνει, ναι. Έχω κάνει. Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια, ναι. Όχι στο Γιδά, Αλεξάνδρεια. Όχι ρε, και στο Γιδά έχω κάνει. Α. Έχω κάνει στο πλατή δίπλα. Στα Γάλατα. Όχι ρε, είχαμε νοικιάσει ένα εργοστάσιο του συνεταιρισμού. Το 72-73. Πέρσι. Πέρσι και δουλεύαμε τα ροδάκινα εκεί μέχρι να φτιάξουμε το δικό μας. Οπότε έκανα, έχω φίλους εκεί και τα λοιπά. Αλλά Αλεξάνδρεια μεγάλο. Πού είναι το βρήκες το τραγούδι ρε? Όχι. Τον Αλμπανάκο ρε, βάλε ρε, η Οντινότε. Να το ακούσει ο άνθρωπος που μου το παρήγγειλε. Γιατί οι άλλοι ποιοι ήτανε?
Ο Νίκος ήταν ο Μοσχοβίτης και ο Παπαδόπουλος. Ναι. Δεν ξέρανε, λες. Τι δεν ξέρανε? Ποιο τραγούδι το, είναι? Το τραγούδι ποιος το έβαλε αυτό? Στην τύχη, αυτοί το βάλανε. Α, να το, αυτό άκουσα. Σίγουρα. Io di notte sono qui. Εδώ ο Πέλκας χορεύει τέτοια. Πέλκια, ναι. Αυτό είναι για να... Τι είναι το μπλουζ είναι, φίλε? Δεν χορεύετε μπλουζ εσείς? Για μετά το μπλουζ. Μετά το μπλουζ τι είναι? Μπλουμ. Δεν άκου βρε Αλμπάνο να μάθω. Το ξέρω, ποιότητα. Παπά. Πασχαλάκης με την Παπαδοπούλου. Φωνάρε, ναι. Παπαδοπούλου. Είναι καλή φωνή. Είναι. Φοβερή φωνή. Διαφημίσεις. Η κοπέλα. Εμείς. Τι θα παίξουμε? Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Ακούτε τους Climb Mind the Passenger. Καλά το είπα. Ξέρεις γιατί γελάω? Γιατί γελάς? Γιατί λες συνέχεια τον έναν έτσι τον άλλο αλλιώς. Το λες τον άλλον πρόεδρο. Ελώ θα εγκάσλω. Κάς παπάς. Και βγήκε ο πρόεδρος. Και πήρε ο πρόεδρος. Πώς σου πάρει? Ο ιδιοκτήτης του Σαθμούρα. Του λέω περίφανος. Σαλάμα λέκου. Εγώ του λέω καλημέρα, καλώς τον πρόεδρο. Σαλάμα λέκου. Πάγωσε το αίμα του του ανθρώπου. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Φέρανε πιο ηλίθιο. Πάπο. Το σκεφτόμουν τώρα. Λέω, είπες γεια σου πρόεδρε. Κάνας παπάς θα είναι. Κοίταξε περίεργα, το βλέπω. Άλλο κάζλο θα είναι εδώ που γυρνάει. Δεν τον είδα κιόλας καλά, δεν γύρισα να το δω που είσαι ντυμένος. Αν τον έβλεπες ολόκληρο θα ήρθα. Ναι, φαίνεται. Α, ένας πρόεδρος. Το σώσουμε. Το σώσουμε. Αν δεις τον Τσαρτίδη να πούμε στον δρόμο, δεν θα πεις ρε παιδί μου, αυτός είναι Μπρούκλης. Θα πω πρόεδρος είναι γι' αυτός. Θα δούμε και τον Ζαγόρα, θα πω και αυτός πρόεδρος. Και ο Ζαγόρας το έχει. Ο Σταύρος δεν το έχει. Το προεδρική δεν το έχει. Δεν το έχει. Όχι. Εμφανισιακά δεν το έχει. Έχει άλλα όμως. Έχει όλα του Προέδρου. Είναι ωραίο. Ξέρει να περνάει ωραία. Και ο Ζαγόρας ξέρει. Αχ, και έτσι που λες, τον είδα τώρα και λέω. Τι πρόεδρος είναι αυτός, λέω. Πρόεδρος, φίλε, το κουμάντο. Μερικοί το λένε αφεντικό. Εγώ δεν το λέω έτσι, δεν μπορώ να το πω. Με μπέρδεψες γι' αυτό. Δεν είναι αφεντικό. Άμα έλεγα αφεντικό δεν το καταλάβαινες. Αλλά δεν το λέω αφεντικό. Έχουν οι σκύλοι, δεν έχουν οι άνθρωποι. Σαλάμα λέγουν τον εμπόδο. Σαλάμα λέγουν. Έθεσα ότι ξέρω και ξένες γλώσσες. Μου είχε τύχει μια φορά. Είχε έρθει ένας μεγάλος διοικητής της 11, το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, που συνεργαζόμασταν. Εκεί πήγαινε ο μπαμπάς του τα ψυγεία. Που τα φόρτωνε 11. Πάπ, το ξεφορτώναν, έφευγε. Και πήγε μέσα ένας δικός μου και γυρίστηκε και λέει: ποιος είσαι ρε μάστορα? Ο άνθρωπος το κοίτασε ο Γερμανός, μου λέει: τι είναι αυτός? Ποιος είναι? Σαλάμα αλέκουμ. Λοιπόν, σαλάμα αλέκουμ η εκπομπή θα πάει. Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι γίνεται ρε μεγάλε? Έχουμε θέματα. Τηλέφωνα θα βγάλουμε, μας πήρε κανένας άνθρωπος να μας ευχηθεί. 2-31-02-87-3-8 για παπάδες ορμάτε. Ποιο είναι το τηλέφωνο, δεν το ξέρω κιόλας. 2-87-8-8-8. 2-87, βάζεις μπροστά 2-31-0. 2-31-0-2-87-8-8-8. Παλιά ήταν 0-31. Πέτσετερι τσέτερι. Ναι. 2-87. Για πήγαινε. Πού να πάω? Μας έχει τέτοια αναμονή. Ποιος παιδί μου? Αυτό είναι από τον ακροατή. Μάλλον πήρε ο ακροατής να μας πει ποιο τραγούδι είναι αυτό που βάλανε. Α, τι πάπα. Κοντά πέσαμε. Ιταλικά το ένα, ιταλικό το άλλο. Ναι, δεν βάλαμε ρε, βουργάρικο. Τον έκοψα. Παρακαλώ. Καλή σας εβδομάδα. Ο ιεροκήρυκάς μας, ο κύριος, ο φίλος, ο κύριος Βασίλης. Ο κύριος Βασίλης, ο γνώστης του ποδοσφαίρου. Γνώστης του ποδοσφαίρου δεν είναι, περισσότερο είναι. Είναι. Δεν είναι, σου λέω, ρε, δεν ξέρει πάρα. Και καλωρίζικη στη νέα σας εκπομπή. Ευχαριστούμε. Γεια σου ρε Βασίλη, ομορφόπεδο, κύριε Βασίλη. Ο καλύτερος είναι. Γεια σου αγαπητέ μου Γιώργο και καλώς θα δέχθηκε στην κορούλα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ώσπου να τη χάρω λιγάκι την κανάς. Αγαπητέ Παύλο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Και στο Λίμπερο, ναι. Θα κάνουμε μια γύρα. Είμαι σαν το... Έχετε και όνομα καθαρά ποδοσφαιρικό. Ποιο? Υπήρξε ποδοσφαιριστής Παύλος Παπαγιάννου ημίαμος. Μισός Βραζιλιάνος, μισός Έλλην. Βέβαια, στην ΑΕΚ έπαιζε. Πολύ μεγάλο χαφ. Αλλά ήταν η καιρή δύσκολη. Το 70?
Όχι, ήταν καλός παίκτης. Μετά έπαιξε... το 70. Μετά το 70. Από τη Ρόδο νομίζω, κύριε Βασίλη. Ναι, ήταν από τη Ρόδο η καταγωγή του και μετά το Βραζιλιάνα. Παύλος Παπαϊωάννου. Παύλος Παπαδόπουλος. Αν με τους σημερινούς προπονητές θα έπαιζε Ρεάλ, Μπάρσα. Ο Παύλος ο Παπαδόπουλος, το θυμάσαι αυτό, ένα το center back του ΠΑΟ. Πώς δεν το θυμάμαι. Εδεσαίος. Και αυτός καλός. Παύλος Γκαρσία. Παύλος Κοντερέρα. Μαυλάκι. Και Παύλος Μπακογιάννης, τον φάγανε οι κουφάλες. Να συνθέσετε ένα πολύ ωραίο δίδυμο πάνω στο αγρογενειακό λίθο που λέγεται Σερίγος. Είναι παλαιός και δάσκαλος των Ερζιανών. Είναι, είναι. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλότυχοι και να έχετε υψηλότερες ακροάσεις και χορηγίες πέρα των προσδοκιών σας. Αυτά είναι σίγουρα τα πράγματα. Γεια σου κύριε Βασίλη, τι κάνεις, είσαι καλά? Εγώ αγαπητέ μου Γεώργη, πλέον τέρμα κύριος Βασίλης, έγινε παππούς Βασίλης. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Μου χάρισε η κορούλα μου ένα εγγόνι. Αγοράκι, κοριτσάκι. Αγοράκι. Αγοράκι. Να το χαίρεσαι, θα το βγάλει το όνομά σου ή θα βγάλει. Στην οικογένειά μας. Μάλιστα. Διότι εμείς πάμε Ηρακλειδής κληρονομικό δικαίω. Δηλαδή. Το δηλαδή δεν κατάλαβα. Τη εκείνον ρήμα επιθόμενη. Διότι όταν θα μπερδευτείτε όλοι οι άλλοι, πάλι στον Ηρακλή θα προσφυγείτε. Μάλιστα. Έχει ένα δίκιο. Και δεν θα αργήσει αυτή η μέρα, να το θυμάσαι. Ο κύριος Βασίλης είχε ένα δίκιο. Γάρι καιρή. Πώς έπεσε το τελευταίο? Είναι χαλεπή πολύ η καιρή. Επειδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει ορισμένα πράγματα για τον Ηρακλή, θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα. Τι σημαίνει για σένα Ηρακλής, γιατί έγινες Ηρακλειδέας και τι ξεχωρίζεις? Δεν σημαίνει για μένα Ηρακλής. Ηρακλής σημαίνει για το γένος των Ελλήνων. Ήταν ο αναγεννητής της Μακεδονίας. Από μια ομάδα λαδιτών, το ξαναείπαμε αυτό, στην Κωνσταντινούπολη το 1870. Επειδή οι Ρώσοι δωροδικήσαν τον Πασά, τον Σουλτάνο, και ιδρύθηκε εκεί δίπλα στο Πατριαρχείο μας το Εξαρχικό Πατριαρχείο των Βουλγάρων. Ούτως ώστε να πέσει στα χέρια μέσω της παιδείας και της θρησκείας όλη η Μακεδονία. Αυτοί τότε οι ανήσυχοι κάναν μια ομάδα εκεί από ομήρους Ελλαδίτες, Κρήτες, Αχαιούς, Λακεδαιμονίους, Θεσσαλονικείς, Μακεδόνες δηλαδή, και έπειτα μεταφερθήκαν στη Θεσσαλονίκη και είδησαν τον Σύλλογο Φιλομούσων. Διότι εδώ είχαμε και ένα άσχημο συμβάν, μια μαύρη Κυριακή, στον Άγιο Αθανάσιο τον Παλαιό, εκεί πάνω από την Εγνατία, κλείσαν τους Έλληνες προύχοντες στην ώρα της λειτουργίας και τους κάψανε. Για εκφοβισμό ημωμεθανή. Έπρεπε κάποιος λοιπόν να κρατήσει την παράδοση. Και έπειτα όταν το βράδυ ήρθε από την Καστοριά ο Γερμανός Καραβαγγέλης στο Προξενείο που τότε εστεγάζεται εδώ που είναι η Μητρόπολη μας πλέον. Ήταν ένας πρόξενος πολύ καλός, λένε τότε, υπήρχε ένας πρόξενος. Το νούμερο ένα. Αυτό συνετέλεσε. Ο Ίνων Δραγούμης κατέβηκε κρυφά από το μοναστήριο, από το πρόξενος, και ο Γερμανός Καραβαγγέλης, και μέσα στη στεναχώρια, διότι περιμένανε το πλοίο να φέρει την γυναίκα του Παύλου Μελά, για να την πάνε κρυφά στην Καστοριά, όπου ήταν κρυμμένο το πτώμα του σύζυγου της, είδε απέναντι την πινακίδα που υπήρχε και λέει τον Ήρωνα Δραγούμη, να λέει τι θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτόν τον πολιτιστικό σύλλογο θα τον κάνουμε αθλητικό, ούτως ώστε να έρχονται εθελοντές πολεμιστές από την Νότια Ελλάδα και σιγά 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 να δημιουργήσουμε αντάρτικα σώματα που ήδη δημιουργούνται στον Ελεύθερο Βόλο από τον καπιτάνα Κρήτα, τον τότε υπολογαγό Μεζαράκη, τον Ινιάν, τον αθλητή του Ερακλέως, στη Θεσσαλονίκη ζούσε σαν Ινιάν. Αυτός έκανε όλα τα σχέδια των τουρκικών θέσεων, μάχες, και στα Σέρβια και στα Γενιτσά, μέσα των Μακεδονών που τα καταγράφανε, και όταν σαν και χθες άρχισε την παρέλαση του ελληνικού στρατός τις 4 Οκτωβρίου του 1912, πήγε απέναντι στις βόρειες σποράδες, όπου εκεί υπήρχε ένα άλλο παλικάρι,
ο μετέπειτα ναύαρχος Βότσης, του έδεσε όλα τα σχέδια, τι περιμέναν οι Τούρκοι να έρθουν από πλοία μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έμαθε ότι θα ερχόταν και το θερικτό του στο φωτική μπουλέτ, που ο Βότσης μπροστά στο αμερικανικό προξενείο το τίναξε στον αέρα με τρεις τροπίλες. Τότε κατάλαβαν τα μεμέτια ότι ο Ρωμιός δεν αστείευεται. Απίστευτο ταξίδι από τον κύριο Βασίλη, ο οποίος είναι φίλος και ακροατής, μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια. Είναι δυνατός, είναι δυνατός. Ένας άνθρωπος. Κοίταξε τώρα, αυτά για τον Ηρακλή, πολλοί από εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, τα ξέρουμε. Πώς ιδρύθηκε πραγματικά ο Ηρακλής και τι έχει προσφέρει σε αυτή την πόλη. Και αν το ήξεραν και οι θύνοντες που είναι στα ψηλά κλιμάκια, θα συμπεριφόρουσαν αλλιώς τον Ηρακλή. Βέβαια. Φταίμε κι εμείς. Επειδή το γνωρίζουν, δεν συμπεριφέρονται στον Ηρακλή. Σωστό κι αυτό. Δηλαδή. Διότι ο Ηρακλής, αγαπητέ με Παύλη, προχώρησε και το βράδυ που μπήκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη, το 1941 στις 9 Απριλίου, όταν ο Τσολάκολου σηκώθηκε και έφυγε από το τρίτο σώμα και πρόδεσε όλα τα παλικάρια που πολεμάγανε και στην γραμμή μεταξύ αλλά και στο αλβανικό μέτωπο. Το ίδιο βράδυ στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε η πρώτη αντιστασιακή ομάδα στον κόσμο και με προκηρύξεις εξαιτίας του τυπογραφείου των αδερφών Αμπατζόγλου στη Ξεροκρίνη, η Ελευθερία. Και το ίδιο βράδυ που μπήκαν μέσα οι Γερμανοί με τα βαρέα οχήματα από το λιμάνι, αν δείτε φωτογραφίες παλές, και τα πεζοπόρα και τα λεφρά οχήματα από τη Γρανατία, τα στρατοπέδευσαν στο Γαλλικό νοσοκομείο που ήταν τότε η έκταση δίπλα στην Νομαρχία Θεσσαλονίκη, στο κόκκινο κτίριο. Εκείνο το βράδυ η κατήφια, η πρωινή, επειδή δεν μιλούσε κανένας και όλοι κλαίγανε όταν βλέπαν τους Γερμανούς, υπάρχουν αναφορές συγγραφέων Θεσσαλονικαίων, ακόμη και του Ντίνου του Χριστιανόπουλου, παιδί τότε, από τη γωνία Βενιζέλο και Γνατίας, περιγράφει την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων. Το βράδυ πήγανε αυτά τα παλικάρια της Ελευθερίας και βάλαν φωτιά τα οχήματα των Γερμανών και Θεσσαλονίκη έκανε ανάσταση. Βέβαια προδόθησαν όλοι, συναλήφθησαν και εκτελέξησαν από τους Γερμανούς. Και πολύ αργότερα, ένα χρόνο μετά, ιδρύθηκε το ΙΑΜ. Κύριε Βασίλη, να τα λέμε συχνά, είναι γεμάτο το κέντρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Σας εύχομαι ολοκάρδια το καλύτερο και Παναγία να είναι πάντα μαζί σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έλα, έλα πάμε. Αγαπάμε, Βασίλη. Ναι. Καλό. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Από πέρα. Πού μας ακούτε? Είμαι από τη Νέα Υόρκη, την Παοξίδικη. Ο Ανδρέας. Ασπρόμαυρη. Καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια. Να σε καλά, καλητήρια. Ρε φίλε. Τρία χρόνια περίμενα. Τι περίμενα? Τρία χρόνια περίμενα να αλλάξει εκπομπή. Δεν μπορούσα όλο, κάθε πρωί, έξω το πρωί, δεν κοιμόμουν για να σας ακούσω. να φιλήσω τον διευθυντή σου, τον κύριο Ζαγόρα. Αυτό είναι άλλαξε. Το κουμάντο εδώ. Ποιος αλτίδης ναι, τώρα το ξέρω. Θες κάτι κύριε Συρίγο, πώς να του στείλω κανένα κατουστάρικο να πάει να πιει κανένα καφέ στον Τότι? Όλο λεφτά με ζητάει. Θα του τα δώσω εγώ και όποτε βρεθούμε μου τα δίνεις ρε φίλε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι, να πάει στον Τότι. Να πάει στον Τότι να πιει ένα καφέ που σ' άλλαξε. Και σε έβαλε λεφτά. Που το θυμήθηκε στον Τότι. Και σ' ακούω κάθε μέρα. Γι' αυτό έγινε. Να πάει και στη Γαρδένια εδώ πέρα κάτω. Γι' αυτό έγινε εκπομπή τέτοια ώρα. Τη Γαρδένια τη θυμάσαι? Ο Τότης υπάρχει. Όχι, έχει. Τη Γαρδένια. Ποια? Γαρδένια ρε παπά. Δεν θυμάμαι. Τον Τότη θυμάμαι, το Φλόκα. Μα να μην είναι το Φλόκα. Ναι, βέβαια. Ο Τότης ήταν κατεβαίνοντας την Αγία Σοφία αριστερά στην παραλία. Στο Ηλέκτρα Παλάς. Στο Ηλέκτρα Παλάς. Ναι, άλλο είναι αυτό. Και ήταν η Γαρδένια. Τι ωραίο. Πόσο χάρηκα κύριε Συρίγο που σας ακούω κάθε μέρα. Να σε καλά, τα φιλιά μας στη Νέα Υόρκη. Πάμε, πάμε. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Είδες, γι' αυτό έγινε η εκπομπή, για να μπορούν να ακούνε. Να ακούνε και άνθρωποι που θέλουν να μας ακούσουν το απόγευμα που δεν μπορούσαν. Μου Γαρδένια, ξέρω πώς με έχει.
Η Γαρδένια ήταν ένα από τα ιστορικά μαγαζιά. Ήταν πάμε σιγά μέσα. Το Ηλέκτρα Παλάς κατεβαίνοντας από την αριστερή μεριά πριν φτάσει στην παραλία. Δίπλα είχε ένα άλλο που έκανε λουκουμάδες. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σας. Μαρτιάς Ολυμπιακάρα. Νάτος. Νάτος. Να ρε ο άνθρωπός σου. Καλή σταδιοδρομία. Τι ήταν ο τεράστιος ο Πασχάλης. Βέβαια, βουνό. Καλή σταδιοδρομία. Χαίρομαι που ξανασυναντάω ραδιοφωνικά στον Παύλο, γιατί τον άκουγα στον Αράνα που ήτανε. Τα λέω σωστά? Καλά τα λες. Μπράβο. Δεν θα πω πολλά γιατί είναι η πρώτη μέρα και θέλουν να αρχίζουν πάρα πολύ. Ναι. Απλά να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Συρίγο. Όταν είχε το παρασκευαστήριο, εκτός από τα χέρια που είχε που παρασκευάζανε, είχε και κάποια μηχανήματα, ναι ή όχι? Ναι, συνέχισε ρε παπά. Όχι, περιμένουμε. Γίνεται σκευαστήριο χωρίς μηχανήματα. Μπράβο. Κάποια στιγμή τα μηχανήματα χαλούσανε. Πολλές φορές, όχι κάποια στιγμή. Μπράβο. Έτσι χάλασε και το βαρ προχθές και δεν έδειξε το σετ. Χάλασε το βαρ αφού το βαρ έβγαλε τις φωτογραφίες, έβγαλε τις άλλες. Αλλά όταν πηγαίνεις με τη φάτσα που έχεις τώρα 55 χρονών που είσαι και βγαίνεις φωτογραφία και απαιτείς από τον φωτογράφο να σε βγάλει όταν ήσουν 25, δεν γίνεται. Τη φάτσα σου θα δείξει. Σαν τον Βέγκο που ήταν φωτογράφος και δεν ήξερε ποια φωτογραφία να διαλέξει, το θυμάσαι το έργο? Σας αδικήσανε, βέβαια το θυμάμαι. Άντε, μπράβο. Σας αδικήσανε, κλαίγε. Να ακούω να κλαίστε. Δεν κλαίω καθόλου. Τι κάνεις ρε, μας άρεσε στον έρωτα σήμερα. Το προτάσμα πάλι δικό μου είναι και εσύ θα κλαις. Πάρ' το ρε φίλε. Άλλα 35 χρόνια για να το πάρεις. Γιατί σκληρότητα. Κάτι με νότιδες που βγαίνουν και λοιπά, όταν πήραν προτάσμα, τα κάλαν τα λέγανε. Γιατί ρε. Τι γιατί ρε. Δεν ξέρανε. Όχι, λέγαν τα κάλαντα. Και σε 35 χρόνια μετά πήραν το πρωτάθλημα. Στην ηλικία, μάλιστα. Ναι, ωραία, λοιπόν. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, επομένως θα κάνεις εγγόνια εσύ, θα πούνε τα κάλαντα και τότε θα δεις πρωτάθλημα. Δεν ξέρω από ποια ομάδα, γιατί δηλώνεις και Παναθηναϊκός. Βέβαια, το έχουμε δει πορτό, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Δεν το λοιπόν, έλα, δεν σε βάζω χέρι σήμερα, ούτε σε κόβω μέρα που είναι σήμερα. Όχι, όχι, μόνος μου θα κοφτώ. Άντε, κόψου. Το συνείδησα. Έφυγες. Με μ' αρέσει να κόβω. Ναι, ρίχνε τους. Είναι το αγαπημένο μου. Κάνε μου νοήματα, πώς βρισκόμαστε εκεί. Έπεσε. Κάτσα πάω στον άλλον. Έπεσε κι άλλος. Φύγαν όλοι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, τους διώχνει ο Πασχάλης. Λοσπουλόπουλος. 2-31-02-87 και 3 οχτάρια. Με το Γερμαναρά λοιπόν το δικό μας, δεν ξέρω με το δικό σας, τον καθαρίσατε, το διώξατε. Το φάγαμε έτσι, κοκάρι να πούμε εκεί πέρα, ντότι κάρι. Δεν χρειάζεται τίποτα ο Καρυπίδης. Όχι ρε, πήρε το τους πήρε όλους. Ήρθαν άλλες δύο, μπαμ μπαμ. Το να βάλεις τώρα με το Χαριστέα να βάρεσει πέναλτι ο Κάρι, ίσως. Αυτός ο Χαριστές σίγουρα θα τα βάλει τα γκολ. Καρυπίδης ήταν καλύτερος. Αν βάλεις τον Γκάρι με τον... Γερμανό το δικό σας? Όχι ρε, με τον... αυτό δεν με παρακολουθείς. Με τον Χαριστέα μιλάμε. Πάνε και βαράνε από 5 πέναλτι. Ο Κάρις με τον Χαριστέα. Ωραία. Βάζει 2 Κάρις, 4 Χαριστέας. Γιατί ξέρει να βαράει. Γιατί είναι... Άμα τους βάλεις να σκεφτούν και τους δύο, εκεί θα πάθει πανολεθρία ο Χαριστέας. Γιατί είναι ζαβό. Τώρα θα γίνει τέτοιος όμως. Τώρα είναι δυνατόν να έχει το ίδιο μυαλό με τον Γκάρι. Τα πήρε πάνω του. Τι θα γίνει αντιπεριφερειάρχης. Αντιπεριφερειάρχης, μάλιστα. Άμα είναι. Ποιος είναι η Πατουλίδου και ποιος είναι ο νομάρχης εκεί. Περιφερειάρχης. Ο Τζίτζι. Ο Τζίτζι. Καλά, τι νομίζει, έχει μυαλό ο Τζίτζι. Πάμε στη ναι, τι να πάει. Για φυλακή είμαστε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αμάνα. Καλώς τον. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τι ωραία εκπομπή έχουμε, βλέπεις. Εκπομπάρα. Ακόμα δεν έχεις τίποτα. Μας το ωραίο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Συρίγο. Ναι. Είμαι ο Θανάσης που είχα πάρει τα γυαλιά που κάνει το δώρο από το Opticon Express. Από το Opticon Express, ναι. Θες κι άλλα. Ναι, είμαι Αριάνος. Ναι.
άρρωστος Αριανός. Αλλά παλιά έλεγες ότι ο κύριος Χαρυπίδης βγάζει από τον Καζαντζάκη λίρες. Ναι, έχει πολύ λίρα, έχω μάθει. Ναι, αλλά χτες πάστη ο Αλαφούδης πάλι του φύγε το κεφάλι πάλι. Ο Ραγκούσης, το κεφάλι. Ποιο όχι, ο κύριος Αλαφούδος. Ναι. Του φύγει το κεφάλι πάλι, είναι έναν άρι τρομακτικό. Τρόμαξαμε εδώ, τρομάξαν άντρες, γυναίκες και παιδιά, δεν μου λες. Τρέχαν. Τσιπουράκιας είσαι ή μπυράκιας. Ουισκάκιας. Ουισκάκιας. Σε έχω με το 3 είσαι. Με το 2. Με το 2, άντε, καλή τριάδα. Ναι. Θέλω να σε δω από κοντά μου. Μη σε νοιάζει το μόνο εύκολο. Τι θέλεις. Να κοπεί θέλει αυτό. Θέλω να σε δω από κοντά, να κάνουμε μια εκπομπή. Ναι. Και αυτό που είπατε για τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Έχει πάθει, βγήκε κάποιος συνοπαδός του ΠΑΟΚ, κύριος Αργύρης λέγεται. Ναι. Προχτές το άκουσα, έχει πρόβλημα λέει κομματικό, γι' αυτό είναι στη Ρωσία στο Ροστόφ. Κομματικό δηλαδή, με τα κόμματα εκεί. Με την Παπαρίγα. Δεν ξέρω, έτσι είπε, έτσι το άκουσα. Να τα σε γεια μας. Γεια σου, ναι. Από υγεία είναι γερός, λέει. Μια χαρά. Αλλά κομματικά είναι τα πράγματα. Κάτι θα ξέρει και ο Σαργύρης. Πάμε στις γραμμές, γιατί γίνεται ξέρω. Κάτι θα ξέρει και ο Ερήφης. Τις ξεμαλιασμένες αλεπούς γίνεται, πάμε. Τις πια. Ξεμαλιασμένες αλεπούς. Ποια είναι η ξεμαλιασμένη αλεπού. Όπως είμαστε εμείς τώρα, ξεμαλιασμένοι. Είμαστε. Μάλωσα σήμερα, σε είπα. Ναι. Ναι. Γεια σας. Καλώς. Αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Ο ποδοσφαιρική εγκυκλοπαίδεια. Ένας παπάς και μισός για... στο λόγο. Έχει πάντα δίκιο ο κύριος. Γεια σου Κοτσαρίκο μου. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την ευχάριστη συνύπαρξη. Μάλιστα. Τέλεια, λοιπόν, θα μας λες συνέχεια. Ναι. Εννοείται. Εγώ είδα εκεί πέρα συνθέσεις ο Ολυμπιακός Βόλου κερδίζει 0-1 στο ημίχρονο νομίζω και είχε με το νούμερο 11 στους αναπληρωματικούς και τον Ουάρντα. Αλλά εγώ διερωτώ με για ένα πράγμα. Πώς γίνεται δηλαδή να δώσετε στον Μπέο τον Ουάρντα και ο Μπέος να σας κόψει βαθμούς. Γιατί αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Σας δίνουμε ένα παίχτη και θα μας δώσετε το παιχνίδι. Ή αυτά που κάνατε στον Πιερικό τότε που σας βουτήξανε για δωροδοκία και ρίξανε τον Πιερικό στη Β' Αθηνική. Εγώ δεν ήμουν τότε στη διοίκηση. Εσύ έμαθα τα λεφτά. Εγώ την ομάδα την βρήκα στην Αλφα Εθνική, μετά την βρήκα πεσμένη στη Γάμα Εθνική και την ανέβασα δυο κατηγορίες πάλι. Το ξέρω ρε Κώστα. Κατάλαβες. Το ξέρω. Να σε πειράζω καμιά φορά. Δεν πειράζει. Ναι. Βέβαια την ξέρω καλά την ιστορία σου. Ξέρω τι άνθρωπος είσαι. Αλλά στη δωροδοκία δεν φτάσει τα κρατούσες έμαθα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Με τον Άρη και τον Καμπάνη που έχασε ο Άρης το πρωτάθλημα και κυνηγάρε να πούμε τους παοξίδες οι Αριανοί. Για πες το ιστορικό. Ζητήσατε ή δεν ζητήσατε λεφτά από τους Αριανούς? Ζητήσαμε τις πράξεις του αγώνα και δεν μας τις έδωσαν. Γίνονται και αυτά. Δεν σας τις έδωσαν. Το γήπεδο είχε 6.500 Αριανούς και 2.500 Κατερινιώτες. Λοιπόν, ζητήσαμε τις πράξεις και δεν μας τις έδωσαν. Και καληνύχτα. Χάσανε, μετά πήγανε και στην προοδευτική και χάσανε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά. Θέλω να με θυμίσεις το πρωτάθλημα. Θέλω μια φορά να μιλήσω για εκείνη την ομάδα. Θα σου το θυμίσω. Κύριε Κώστα, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα της ιστορίας του Άρη εκείνη, έτσι. Έπαιζε ο Νεωτάκης Λουκανίδης και ο Στράτος Σακελαρίδης της Καλαμαριάς από τον Παναθηναϊκό είχε έρθει στον Άρη.
Ήταν ο Παπαϊωάννου, ήταν ο Αλεξιάδης, ήταν ο Σπυρίδωνας, ο Χριστίδης. Ήταν ο Αλεξιάδης, ήταν ο Χριστίδης, ήταν ο Λαλμπάντης, ήταν ο Πάλας. Λοιπόν, στο κέντρο έπαιζε Σιρόπουλος. Ο Σπυρίδωνας, ναι, ο Σιρόπουλος με τον Κεραμιδά. Και μπροστά έπαιζε Παπαϊωάννου, Αλεξιάδης, Κωνσταντινίδης. Αλλά εκείνη την ημέρα έπαιξε ο Σφερόπουλος. Ο Σφερόπουλος λέω. Ο Στράτος Σακελαρίδης. Μαζί σας. Έπαιζε. Να σε καλά. Και χάσανε 2-0. 2-0. Ποιος θα πάει τα γκολ, ο Φουλίδης. Ένα γκολ έβαλε ο Φελικίδης, ένα ο Πανταζής. Τι ωραία ομάδα τότε, ρε φίλε. Μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα. Από εδώ δεν παίρνουν εύκολα. Ομάδα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε όμως. Στο διάλειμμα. Να κάνουμε. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, Κοτσαρή, άμα θες ξαναπάρετε ή άμα θες περίμενε. Πάμε διαλειμματόπουλο, τσαμπούκ τσαμπούκ. Τσαμπούκ τσαμπούκ. Γελντί εφέντη μου. Πώς τον είπες. Σαλάμ αλέκουμ. Σαλάμ αλέκουμ. Βρίσκεται και ένα σαμπάχ χείρ. Σαλάμ αλέκουμ, πρόεδρε. Για να τα πούμε και λίγο. Εσύ έχω μάθει, έχεις ψωνίσει, είσαι γεμάτος. Φουλ. Φουλ. Από τι? Για τον Άρη μιλάμε. Ότι είναι περιπλήρη σε πολλές θέσεις. Ο ΠΑΟΚ θέλει μεταγραφές. Είναι ένας φίλος ακροατής του Στέλιος. Ο άνθρωπος από τον Ιούνιο φωνάζει και περί χαρέρα χαφ, ρε, πάρτε χαφ, χαφ. Έγινε γραφικός, δεν το λέει. Και έφυγε χαφ. Εγώ φωνάζω από εδώ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι με το σύστημα που παίζει τα χαφ τα οποία έχει είναι πολύ αργά και δεν έχουν δυνάμεις, με αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο να καταραίει. Να μπορεί και να δημιουργεί μια πίεση τεράστια, τρομακτική, όσο έχουν δυνάμεις. Όπως το πρώτο παιχνίδι με την. Όλα τα στο πρώτο ημίχρονο. Με τη Ρώσικη. Να και χθες πάνε το χθεσινό το παιχνίδι. Την μπάλα έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά ένα τέταρτο χανόταν η μπάλα. Το γκολ είναι Arsenal. Ναι, είναι δυνατό γκολ. Ωραίο γκολ. Κατεβαίνει, την κόβει. Και πώς αλλάζει, ναι, αυτό που έβριζε ο κόσμος, πρώτος παίχτης. Κοίταξε, το έβριζε. Όχι, τον έβριζε, καταλαβαίνεις. Τον υποτιμούσε. Τώρα από εδώ. Δηλαδή δεν τον είχε σκεφτεί. Τον υποτιμούσανε. Και ναι. Πρώτος παίχτης, μη θαρείς. Θέλεις πιο καλό από τον Καντουρί. Δεν σου είπα ότι δεν θες πιο καλό, αλλά έτσι, τον υποτιμούσανε λίγο. Αφού ήταν, έπεσε δύο αγώνες, τον τρίτο ήταν τραυματίας. Βέβαια το άξιζε. Τρία και λίγο. Χρόνια τραυματίας. Συνέχεια, δύο αγώνες έπαιζε, τώρα τον ετοιμάζουν, όλοι τον κάνουν συμβόλαιο, ο Γερμανός. Δεν ξέρω τι βιόλα βάλα αυτό, Γιωργάρα. Ε, Γιωργάρα, εκεί που είσαι. Έχει και το μυαλό σου εδώ. Τηλέφωνο, πάμε. Μη φαγωθούμε. Στις γραμμές, χαμός. Ε, χαμός για. Πάμε, μας φάνε, ρε μεγάλε. Από τώρα τον Καντουρία τον κάνουν συμβόλαιο. Για κάτσε, ρε φίλε. Άστονα να πάει το Μάιο. Τεράστιο Καντουρία. Συγγνώμη. Έχεις ένα παίκτη που τρία χρόνια είναι τραυματίας. Ναι. Σε παίζει πέντε δύο αγώνες. Πέντε τραυματίες, τρεις αγώνες, τέσσερις τραυματίες αγωνιστικές. Δύο αγώνες, τρεις. Αυτό πάει τρία χρόνια. Τον πληρώνεις με τους αγώνες. Πώς σου φαίνεται. Άμα του το πεις μπορεί να καλέσει την Αλκάιντα. Ο Βιέρη, το θυμάσαι αυτός σε Ατλέτικο που έβαλε τον γκολ του. Ναι. Αυτό εδώ. Ναι. Ήταν μια χρονιά δεν έπαιζε και τόσο καλά κτλ. Και όταν ήταν στα μεγάλα του. Και ήταν να πάει ή στην Αταλάντα ή δεν θυμάμαι πού. Στην. Φιωρεντίνα, κάπου ήταν να πάει τέλος πάντων. Στη Βενέτσια. Δεν θυμάμαι. Και του είπανε. Τέτοιο, πώς το λένε. Και του είπανε. Και τους είπε. Δεν θα με πληρώνετε, θα με πληρώνετε με τα γκολ. Αλλά τον γκολ, ας πούμε, 10.000 ευρώ. 30.000 ευρώ τον γκολ. Ναι, ή με τις συμμετοχές. Πέναλτι. Και έβαλε καμιά 20 γκολ. Μπράβο. Και από το κέντρο. Πάμε στις γραμμές γιατί θα μας κυνηγάνε. Έπεσες. Δεν άντεξε. Ο επόμενος. Ναι. Ναι. Δεν μιλάει. Αυτός θα μιλήσει όμως. Ναι. Τι έγινε. Πέφτουλες όλοι. Πέσανε. Ξαναπέστε. Τρεις γραμμές και πέσανε και οι τρεις, τέσσερις γραμμές πέφτουν και οι τέσσερις. Ήτανε μήπως στο διάλειμμα και μετά ξαναπέρανε. Ξαναπες μια τις γραμμές. Πάμε, Ξαναπες τις γραμμές λίγο. Ξαναπες το τηλέφωνο. 2-31-02-87 και 3-8. Το γράφεις μπροστά σου, το θυμάσαι. Είναι δύσκολος αριθμός. Το γράψω. Πού να θυμάσαι τώρα. 2-87-8-8-8 είναι πολύ δύσκολος αριθμός. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Χαριστέας. Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, ρε μεγάλε, κάτσε. Από τώρα πάει να το κάνεις
Ας τώρα να πάει, να περάσουν τα Χριστούγεννα. Να έρθει κατά το Πάσχα. Δεν θα στον πάρει κανένα. Να έχει βγάλει μάτια. Ποιο τον πάρει. Ποιο τον πάρει. Πάμε να στη γραμμή. Να βγάλει μάτια, ναι, βεβαίω. Να ναι. Βγάλει μάτια και κάτω μετά ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Από τώρα εδώ γράφουν να πάρουν το Μαουρίτσιο πίσω. Τεράστιο Μαουρίτσιο. Ναι. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Όχι, όχι, καλά το έχουμε κάνει, απλά δεν ακούγεται. Τώρα όμως, τι να σου πω. Α, το είδες. Να το πουλάκι μου, ορίστε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Στη Γαρδένια πηγαίναμε το 1969-70, πηγαίναμε στο Τζιμουρότα, το κλαμπ. Τζιμουρότα πήγαινα και εγώ ρε φίλε, ποιος είσαι. Αυτός που σε πήρα από το Λιτόχωρο χθες. Α, που θα μου δώσει την κότα. Ναι, πότε θα έρθεις για. Όταν θα έρθω ρε φίλε. Πήγαινε και ο Νικολούδης εκεί. Ναι, συμμαθητής μου ήταν ο Τάκης. Καλός άνθρωπος. Ναι. Βέβαια, συμμαθητής μου ήταν. Δύο χρόνια μαζί ήμασταν, Δευτέρα και Τρίτη. Ναι. Είχε χάσει κανένα δύο χρόνια σε αυτός. Του είχε βάλει και φωτιά, μια χρονιά του είχε βάλει και φωτιά. Όχι ρε, μόνος του, εγώ ότι ήμουν τιμωρημένος και ήμουν στην ταράτσα. Ποιος είσαι ρε, ναι. Και θυμάσαι τη φωτιά. Και ήμουν επάνω, στην ταράτσα επάνω που ήμασταν. Μη είχε βγάλει ο καθηγητής ναι, ναι, έξω ναι. Και είδα, είδα να βγαίνουν καπνοί από το αυτό και κατέβηκα ναι. Κάτω και ειδοποίησα τον κόσμο. Φωτιά, φωτιά ναι, και βγήκε ο κόσμος και την έσβησε. Ήτανε κάτω... Τα γκαξτερούδια που έλεγε ο Τζιμουρότας. Ο Τζιμουρότας, ο Τζίμι. Τζίμι Κλαμπ, ήσουν ναι. Κύριε. Πώς σε λένε στο επώνυμο ρε παπά. Κλαβδιανός. Δεν, πόσο γεννηθείς είσαι. Όταν ήταν ο Νικολούδης, τι τάξη ήσουν ναι. Εσύ. Ήμουν Τρίτη. Αυτός ήταν Δευτέρα. Έκτη δηλαδή. Α, 49, 40, είσαι 49 γεννημένος. Ναι, εμείς ήμασταν Δευτέρας, ήσουν Έκτη. Ήσουν ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Να είσαι καλά, έτοιμος το Κοτόπουλο, τα δαρδό, ξεπουπούλου και υγιασμένο, έτοιμο. Μου δώσει κόκορα, κοτούλα θέλω. Ναι. Ναι. Κλείς το ραδιόφωνο. Το κλείνω. Κλείς το πουλάκι μου το ραδιόφωνο. Λέει, τι κάνετε. Μια χαρά. Έλα Γιώργκαμ, έλα Νίκο. Καλησπέρα σας. Δεν είναι ο Νίκος, είναι ο Παύλος, ο καινούριος συνεργάτης εδώ της εκπομπής και δικός μου. Α, καλή εκπομπή, πήρα να πω, είμαι ο Γιώργος από η Μαδία, ρε Γιώργο. Ναι ρε, σε κατάλαβα. Α, κατάλαβα. Είσαι καλά. Κάναμε τίποτα, πήραμε κανένα. Τώρα φέρνουν, έστειλε το αέροπλανο, η Βάνα τους φέρει. Με καράβια έρχονται. Αερόπλανο, όχι, καράβια. Άμα είναι καράβια, τι κάνουμε τότε. Μα πλένει ρέγγε τότε. Αυτό είναι Αριανό, ρε. Μας εσύ, Παύλε, τι είσαι, Αριανό είσαι. Ναι. Όχι, μάνα μου, καλά, ρε κύριε Γιώργα, πώ θα βρίσκει. Είναι καλό παιδί. Αλλά έχουμε τέτοιο, έχουμε και από όλο καλά. Όλοι καλοί είναι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Οπότε τι θα τους κάνουμε. Τους δίνουμε. Ναι, ναι. Τα ζωά μας έφυγες, να πάμε στις γραμμές, περιμένουμε. Γεια σου Γιωργάρα μου, γεια σου αδερφέ. Θα μας κυνηγάνε οι άλλοι. Ναι, ναι, έφυγες κι εσύ. Να το έλα ρε. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς κύριε μου. Μαζί μιλάμε χωρίς κατάσταση. Καλησπέρα. Καλησπέρα τον φίλο μου τον Παύλο, καλησπέρα και τον συμπαρουσιαστή του τον κύριο Συρίγο, αν και δεν τον γνωρίζω τον κύριο Συρίγο. Παολίνη, τι κάνεις. Μια χαρά. Μια χαρά, Δευτέρης από Στουτγκάρδη. Τεράστιο Στουτγκάρδη. Έλα ρε φίλε, την κυτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Ναι και τώρα μετακόμισα μόνιμα στην κυτρινόμαυρη κάτω Τούμπα. Τα άφησα όλα πέρα. Αυτό πώς το βλέπεις εσύ Γιώργο να είναι στη Στουτγκάρδη για να έρχεται εδώ. Ανάλογος, άμα πήρε συνταξάρα. Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Αλλά ψάχνει να βρει δουλειά εδώ την πλέρωση. Καταρχήν είμαι 54 χρονών. Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό. Όχι. Μου επιτρέπεις στον ελληνικό. Όχι ρε παπά, εγώ είμαι 64. 10 χρόνια. Εντάξει τότε, μικρότερος από μένα είσαι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εκεί είναι η μαγιά. Εκεί είναι η μαγιά όμως φίλε Γιώργο. Δηλαδή, όταν όλοι σου λένε μακριά από την Ελλάδα, να λες τώρα είμαι για Ελλάδα. Ρε μεγάλε σου είπα, αν η τσέπη είναι γεμάτη, σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Αλλά αυτά τα πόσο χρόνια γεμάτη. Γεμάτη ρε φίλε, πόσο γεμάτη αναλόγως από τι είναι ευχαριστημένος ο καθένας. Άμα πεις τον Σαββίδη και του πεις πάρε ένα εκατομμύριο να ζεις από εδώ και πέρα, θα νιώσει δυστυχισμένος. Άμα μου το δώσει όμως εμένα το εκατομμύριο,
θα είμαι ευτυχισμένος. Αναλόγως. Εμείς στο Χαριλάου, εμείς εκεί στη Χαριλάου βγάλαμε ένα καινούριο σύνθημα πολύ όμορφο. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Η καρδιά με έφερε στην Ελλάδα, φίλε μου. Η αγάπη για την Ελλάδα και φυσικά για τον Άρη. Αλλά βλέπω εδώ πέρα, ευτυχώς στη Γερμανία δεν έβλεπα πολύ ελληνική τηλεόραση. Και έτυχε να βρεθώ δύο φορές τώρα τελευταία να παρακολουθήσω αυτές, μόνο αθλητικές εκπομπές εννοείται. Αλλά έχουν καταντήσει χειρότερες, δηλαδή και από τα talk show που γινόταν κάποτε. Αυτή η εμπάθεια, αυτή η έχθρα ανθρώπων δηλαδή που ζουν από το ποδόσφαιρο, που πληρώνονται για το ποδόσφαιρο και να καταστρέφουν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή απορώ που δεν υπάρχει και στα εσουρού, δηλαδή τι προσέχουν, μη φύγει κανένα μπινελίκι από κάποιον αγανακτισμένο πύραυλο ή κάποιον πιωμένο. Δηλαδή αυτές τις ασχήμιες να μην καταδέχονται να αναφέρουν τον Άρη ως πρωτοπόρο ή να λένε οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους χάσανε. Ποιος είναι ο τρίτος ρε παιδιά? Ποιος είναι ο τέταρτος? Ο Παναθηναϊκός που το κρατήσανε με το έτσι θέλω να πούμε τα αθηναϊκά κέντρα επειδή δεν νοείται άλλα εθνική χωρίς τον Παναθηναϊκό. Και μετά ψαχνόμαστε γιατί γίνονται φασαρίες στα γήπεδα εν έτη 2020. Που κατέβηκα με κίτρινο μπουζάκι κάτω και μου λέει ένας γείτονας, μου λέει αδερφέ μου λέει με το συμπάδιο και εγώ Αριανός είμαι, αλλά μην κυκλοφορείς μου λέει πολύ εδώ, έτσι μου λέει με τέτοια μπουζάκια, που μένουν 200 μέτρα από τα επίσημα της Τούμπας. Έτσι. Τώρα τι να καθίσω εγώ να εξηγήσω σε ποιον, στον Παοξή που θα μου την πέσει, ότι εγώ τον Παοξή τον αγαπάω στην ειδική πιο πολύ από αυτόν, γιατί για να αγαπήσω εγώ τον Άρη και να γίνω βλαμμένος Αριανός, άρρωστος. Άμα δεν ήταν η πρέζα μου το ποδόσφαιρο, θα διαφορούσα για τα πάντα. Και όταν ήμασταν κάποτε στο Παντροφείο στην Καλαμαριά στον Αριστοτέλη, όταν δεν έπαιζε ο Άρης στο Χαριλάο, πηγαίναμε στην Τούμπα, πηγαίναμε στο Καφταζόγλιο. Δεν είχαμε τα κόμπλεξ. Και ήμασταν και γίναμε και αντράκια. Πώς φαίνεται αλλά αυτά... Παύλε, έχουμε μιλήσει... Αυτή είναι η γενιά. Όχι, ξέρεις τι με ενοχλεί. Μπορεί να σου... Ένα λεπτό, φίλε, από τη Στουτγκάρδη. Μπορεί να σου φαίνεται να τα ακούσματα αυτά περίεργα. Όχι, δεν. Αλλά αυτή ήταν η ζωή μας και θα σου δώσω ένα παράδειγμα που ενδεχομένως θα το πρόλαβες. Ένα σκηνάκι μας χώριζε στο Παρέντεσπορ. Και μέσα γινόταν οι κολλασμένοι ήταν. Οι κολλασμένοι περίμεναν και αυτό και... το μπάτσα το δει όλη η Ευρώπη. Και ένα σκηνάκι και μας χώριζε. Και να προσθέσω και κάτι. Όταν έφυγα από την Ελλάδα, φίλε Γιώργο, τα παιχνίδια που είχα δει, που θυμάμαι ευρωπαϊκά τελευταία παιχνίδια που είχα δει πριν φύγω ήταν Άρης Λόκερεν και ΠΑΟΚ Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Οκ. Λοιπόν. Εγώ ήμουνα στην 4 εκείνο το βράδυ που έχασε να πούμε ο Δημόπουλος το πέναλτι, το τελευταίο πέναλτι. Το είχε σοπαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα με δύο κολοκοστίκους. Οκ. Okay. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Στο Χαριλάο μέσα, στη Λόκενα που μας έφερε Λάτο και Άρνεσεν τότε και είδαμε να μάθει τη μεγάλη προσωπικότητα, τον Λάτο, τον Πολωνό. Ήτανε 4 παόκια με κασκόλ του ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ, στη θύρα 3. Το καταλαβαίνεις. Αλλά τώρα κοίταξε να δεις, ευκαιρία τώρα. Δεν ξέρω αν έχει άλλο θέλω να βγω, αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο με αφορμή τη χθεσινή ημέρα που ήταν μια αποφράδα μέρα για όλους τους οπαδούς. Εχθές είχαμε την επέτειο, θλιβερή επέτειο των Τεμπών, έτσι. Ναι. Υπάρχει ένας διευθυντής σε ένα ραδιόφωνο της πόλης, δεν θέλω να το κάνω διαφήμιση ή δυσφήμιση, προς Θεού, που ο οποίος μας έχει πει επανειλημμένα για την ανάπλαση που κάνει ο Σαββίδης στο μνημείο των Τεμπών, για τα 7 παοξάκια, δεν είναι 7 παοξάκια ρε παιδιά, γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Αλλά όταν το λέω, μου λένε, προτρέχουν όλοι να μου πούνε, καλά ρε φίλε, δεν τρέπεσαι, έχει ο θάνατος. Όχι ρε παιδιά, αλλά από αυτήν την αχρωματοξία που μας δέρνει, έχουμε θανάτους στο κερατό μου. Γιατί δεν είπε ένας χριστιανός ότι ο Ζαπουνίδης, να πούμε, ήταν κολλητός του Κανάσου, τα δύο παιδιά από την Κατερίνη. Και ο οποίος Ζαπουνίδης ήταν κόκαλο Αριανός. Γιατί άμα θα το πούνε, ίσως αναγκαστούν τα νεαρά παιδιά να δουν το ποδόσφαιρο από διαφορετικό πρίσμα. Και δεν θα υπάρχει το χούλιγκαν ηλίκη και αυτό το παπατσιλίκη που επικρατεί τώρα. Γιατί ζουνε από τις ίδρυγες, ζουνε από... Με κατάλαβες θέλω να πω. Βιάζεται δηλαδή ο άλλος να βγάλει συμπεράσματα. Για το Τόσκο γιατί δεν λένε τίποτα που δεν έχει μείνει το καντιλάκι του. 28 χρονών επιστήμονας ήταν. Μέρα μεσημέρα στη συμπρωτεύουσα. Το πήραν τη ζωή. Και δεν υπάρχει ούτε το καντιλάκι του. Αυτό είναι το πύραυλο πνεύμα. Εάν είναι αυτό το πύραυλο πνεύμα, τότε το ποδόσφαιρο αυτό που βλέπουμε και το λιδωρούμε όλοι μας, έτσι, και πολύ μας πέφτει ρε παιδιά να πούμε. Και πολύ μας πέφτει. Αν λέω κάτι λάθος, για το σένα ρε παιδιά. Άντε ο Παύλος είναι μαθητής γυμνασίου ηλικίου, εντάξει. Εσύ είσαι καθηγητής. Γιώργος, εμένα λέω κάτι λάθος. Απλώς σε όλα αυτά τα οποία είπες, δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά αυτά είναι κάποιες άλλες ομάδες ενδεχομένως
Αυτό το οποίο θέλω να πω και νόμιζα και παίρνω και πάσα από αυτά που είπες, φίλε, είναι ότι μαζί με τα 7 παιδιά που σκοτωθήκαν, σκοτωθήκαν και 2 από τη Λάρισα. Για αυτούς κανείς δεν μιλάει. Είναι το αυτό, ο πατέρας και γιος νομίζω ήτανε. Που γύριζανε, πηγαίνανε στη λαχανεγορά που πηγαίνανε με αυτό που τράκαρε το πούλμαν. Είναι και 2 άνθρωποι ακόμα που σκοτωθήκανε. Αυτούς όμως έχει γράψει. Είδες λοιπόν. Δεν τους αναφέρει. Αυτοί είχαν φτωχή μάνα. Ναι. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Με έχει ενοχλήσει πάρα πολλές φορές και πολύ έντονα μάλιστα, επειδή να σου το πω, βρέθηκα με τον ΠΑΟΚ στο Χάιμπουρι. Στη μεγάλη βραδιά του ΠΑΟΚ όταν πήρε το 1-1 με τον γκολ του Βρίζα. Βρέθηκα στη μεγάλη βραδιά του ΠΑΟΚ στη Ζυρίχη όταν πήρε τη μεγάλη πρόκληση με την Κραστόπερς στο 90 με τον γκολ του Μάρκου. Με φίλους πετσιά παόκια, πετσιά. Μεταξύ μας γιατί υπάρχει σεβασμός, γιατί είμαστε παλιοί. Πάει αυτό. Έρχονται οι νεότεροι, βλέπουν τα γήπεδα στην Ευρώπη, μας στην Bayern, μας στον Dortmund, μας στον Leverkusen, όπου και να πηγαίνουν οι ομάδες, κάθονται απ' έξω σαν τους χάμους. Ω, κοίτα ρε εσύ γήπεδο. Πω, κοίτα ρε εσύ εργοτέχνης. Στην Ελλάδα βρε καρνίβαλε, άμα θα σε κάνει ένα μπιμπελό άλλος, θα πας να βγάλεις ό,τι ασχήμια έχεις να την πιάνεις επάνω στους τοίχους. Να πετάξεις πέτρες, να κάνεις. Λέω τίποτα λάθος, φίλε. Τα λέει ο γιατρός καλά. Γιατρός είναι. Και για όλα αυτά, για όλα αυτά, για μένα που είμαι πατέρας τριών γιών, 30, 27 και 20 αντίστοιχα, για μένα ευθύνη έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τίποτα άλλο, φίλε. Και τα μέσα. Η Γερμανία φοράει 4 αστέρια παγκόσμια στη φανέλα της και έχει ένα κίκερ παραδοσιακό που βγαίνει σε μορφή περιοδικού κάθε Δευτέρα και την Πέμπτη έχει μια μικρή εφημεριδούλα, το κίκερ. Και κάθε Τετάρτη βγαίνει η Sportbild. Λένε και λένε, τελείωσε το έργο. Στην Ελλάδα έχει, η κάθε ομάδα κοντεύει να έχει 5-6 εφημερίδες μόνο η κάθε ομάδα. Τάγα μου αθλητικές. Και μετά αναρωτιόμαστε αν είμαστε πρόβατα. Όχι μόνο στον αθλητικό βίο, και στον πολιτικό μας βίο. Τέλος πάντων. Να σε καλά, Λεβέντη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Τα φιλιά μου, καλή επιτυχία, πολύ καλό ζευγάρι. Βγάζετε πολύ καλό κάρμα. Πραγματικά σας απολαμβάνω. Σας απολαμβάνω. Και να συνεχίσετε. Να σε καλά. Λοιπόν, βρισκόμαστε σιγά σιγά προς την αποφώνηση. Πάνω απ' όλα θέλω να πω, είναι μια μέρα σήμερα, ενδεχομένως η βραδιά να είναι μεγάλη. Μπορεί να δούμε ανατροπές. Λοιπόν, να πω για τους παοξίδες στη Διευθυντά. Λες να δούμε κανένα Βιερίνια. Τεράστιος Μαουρίσιο. Ναι. Ναι. Ορίστε. Από κάμπριο παίρνει. Ναι, γεια σας, μ' ακούτε. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, βεβαίως, σας ακούμε, κύριε. Ναι, γεια σας κύριε Σύρικο, τι κάνετε. Γεια σου. Εγώ ήθελα να πω μόνο γήπεδο στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή ήθελα να πω. Βέβαια, γιατί όχι. Δεν το είπα σήμερα, θα το πω άλλη από αύριο. Γήπεδο στον Ηρακλή. Πού θα το κάνουμε αυτό το γήπεδο τελικά, στον Φίνικα. Όχι, εγώ το φίλο τον περήφανο, τον κύριο περήφανο, έτσι τον ακούω στα ραδιόφωνα. Έκλεισες, γεια. Είναι η ατάκα, γήπεδο στον Ηρακλή. Τη λέω συνέχεια, καημένη Ηρακλήδης. Καημένη εισαγωγικά, να μην το... Ηρακλήδης, ταλαιπωρημένη, πολύ ρε. Σου αγαπάω. Σου αγαπάω. Ποιος δεν τον αγαπάει ρε τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι η ιστορία, είναι η ανάσα της πόλης μας. Είμαστε όλοι φιλοξενούμενοι εκτός από τον Ηρακλή. Είναι οι άνθρωποι που στείλαμε από την Κωνσταντινούπολη να εδρύσουν τα αντάρτικα σώματα. Τα είπε ο κύριος. Και εγώ δεν τα ξέρα από τον κύριο Βασίλη, ο οποίος είναι εξαίρετος, είναι εγκυκλοπαίδιο, όχι σαν τον άλλο τον παπά, να πούμε τον Κώστα. Κύριος είναι παπάς. Κύριος είναι ο μεγαλύτερος αντιπαοξής που έχω γνωρίσει. Μόνο για τον ΠΑΟΚ μιλάει. Εντάξει. Αριανός, κρυφός. ΑΕΚ δεν είναι. Ποιος ρε, Αριανάκη είναι. Πιερικός πρώτα και μετά ΑΕΚ. Λοιπόν. Αχ. Να βάλουμε το τραγούδι και την αποφώνηση. Ποιο τραγούδι, παιδί μου, θα βάλεις. Δεν ξέρω, έχω εδώ ένα τραγούδι. Και για να δούμε, παρακολουθούμε στη μένα εδώ. Έχουμε ποιον έχουμε μετά, τον Νονό μας. Ο Νονός είναι ο εδώ. Νονός, κανονικά έπρεπε να μπει μέσα και να το να πει, φωνάξουμε. Να μας φέρει κουραμπιέδες πρώτα. Λαμπάδα. Λαμπάδα. Λαμπάδα ΠΑΟΚ. Που έλεγε και ο Μίνος. ΠΑΟΚ, λαμπάδα ΠΑΟΚ. Ωραίο ήταν όμως. Ήταν ωραία διαφήμιση. Ποια. Λαμπάδα ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Μίνος. Λέει μια φορά τον ακούω. Να τα παιδιά. Γεια σας Ρίγο. Γεια σας. Είναι παπάδες. Καλή αρχή.
Καλώς ορίσατε. Έχω έναν φίλο. Πού καφάγα, ναι. Και σου στέλνει εδώ, δεν σου έστειλε. Για ένα δύο, βέβαια. Ναι, βέβαια. Για τους δύο. Γυροπιτάκια. Α, γυροπιτάκια. Φυσία. Ο γιατρός. Φυσία, ποντιακό, πυροσκή. Πυροσκή, μάλιστα. Γιώργο, να εύχεσαι να είναι ο Άρης πρώτος για να σε κερνάνε αργιανό στάσκελο. Δεν πειράζει, μπορεί. Λοιπόν. Θα κεράσει αύριο ο Τάσος, θα έρθει ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Μαουρίσιο. Τι γίνεται. Φέρετε Μαουρίσιο, τον είδαμε. Φέρετε Μαουρίσιο. Όχι. Ποιον θα φέρετε, θα φέρετε κανένα χάρτη. Θα φέρουμε, εσύ δεν είσαι δηλαδή μαζί μου. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Τι είσαι, Παναθηναϊκός. Κλείσε λίγο τον ήχο. Όχι, ρε, μην τάξει, πω κάνω. Πού είσαι. Είστε πολύ ωραίοι. Είστε φανταστικοί. Ο Νονός. Ο Νονός, βέβαια. Και ακού. Όπω τι παραπροπομαγάδα είναι αυτή. Τι Νονός, ρε. Λέει ότι έβγαλα εγώ το όνομα. Ούτε. Ποιο όνομα. Εδώ δεν ξέρει. Δεν το έχει πει μια φορά. Μπαλαλούμ. Μπαλαλούμ. Είναι δυνατό. Δεν είσαι για μπαλαλούμ. Εσέ παρακαλώ πολύ. Αλλιώς θα σε πω. Μπαλαλούμ. Δεν μ' αρέσει. Ξέρεις τι του είπα. Σκέψου να είναι έξω τώρα να περπατάει στη Τζιμισκή. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Σε μια χαρά ήσουν. Πώς έγινε. Άκου, άκου. Καλώς ήσουν. Να περπατάει στη Τζιμισκή και να το λέει το Συρίου. Να το λέει γεια σας κύριε Γιώργο και τα λοιπά. Γεια σας και τα λοιπά. Πώς λέει την εκπομπή σας και να λέει γεια σας. Γεια σας Συρίου. Είμαι από την εκπομπή Μπαλαλούμ. Και λέω αυτό το όνομα, ρε φίλε, ποιο το σκέφτηκε και το έβγαλε στην Μόνο εκπομπή. Ο Ζάκος μπορούσε. Μόνο ο Ζάκος. Ο Ζάκος το κταίω. Είναι η πρώτη εδώ φορά το κταίω το είπε κτέλ, ρε φίλε. Στη διαφήμιση με τον Ζαγόρα το κταίω το είπε κτέλ. Κτέλ λέει ο Τέκο. Τι ο κτέλ ο Τέκο. Πρώτη φορά το γνωρίζω τον Ζάκο. Χάρηκα πολύ, αδερφέ. Έρχομαι να σα δω έξω. Είναι ο κύριο Περήφανο, τον ξέρω από το 103 παλιά. Και εγώ από το 103 το θυμάμαι. Έχει τον νου σου γιατί είναι κουνάβι. Πρόσεξε, μόνο αυτό σου λέω. Όχι, ρε, καλά. Άσε τώρα, εγώ τι σου λέω. Ξέρω τον πατέρα του, ρε. Τον πατέρα τον ξέρει, τον ξέρει. Εντάξει, είναι καλό παιδί, είναι λεβεντόπαιδο, τον ξέρω από παλιά. Τον έχω κεντράρει. Τον τρέγει να τον ακού. Άκου τι σου λέω. Το νου σου. Όχι, ρε, ψυχολογία. Το νου σου. Θα μου βγει το αργενελίκι. Θα μου βγει το αργενελίκι, αυτό εννοεί. Δεν πειράζει. Μόνο μια εβδομάδα. Τα σούγω μου. Πρώτα χαίρομαι και γι' αυτό για κάτι ακόμα που βρίσκομαι μαζί σας. Και απόγευμα τώρα. Δεν το συζητάμε. Ακολουθεί κυρίες και κύριοι, δίνουμε τη σκυτάλη. Αχτύπητο το δίδυμο. Εκπληκτική εκπομπή. Τα λέω εδώ και καιρό αυτά. Εδώ τα λέω και πέρσι. Εντάξει. Και χωρίς είναι... τυροπιτάκια τα έχει πει, είναι αλήθεια. Ναι, και χωρίς. Πάμε τυροπιτάκια, ένα λόγο παραπάνω. Έχω να πω τώρα πράγμα. Και κοίτα, θα είμαι πολύ προσεκτικός τώρα στο τι λέω, γιατί 7 μέρες να κάνεις εκπομπή. Φιλέ, όχι 5. Φιλέ. Προσκυνήστε, φερέ. Σε θέλει ο κόσμος. Να ξέρεις. Σ' αγαπάει, σ' αγαπάει. Σ' αγαπάνε πολύ, σ' αγαπάνε. Και έχει και πολλούς θαυμαστές και θαυμάστριες να πούμε. Και θαυμάστριες. Θα φάμε γλυκό ψωμάκι. Κάτι την άλλη φορά. Πάντα ο γύρο Ζηρίγο σου λέει. Είναι δίπλα από ωραίες κοπέλες. Πάντα, λες, πάντα. Το κορκόδιλο, το κορκόδιλο που είναι. Βρικόλακα, δεν ξέρω εγώ. Έχετε μια φορά στο τόσο. Γλυκό ψωμάκι. Σου λέει τσολάκι. Κάνει αυτή την παρουσία. Αλλά θα πρέπει να είναι λίγο παραπάνω. Ναι, αυτό δεν λέω. Τσολάκι του λέει, ποια είναι η σειρά. Δεν ήξερε. Τη Βίβια λίγη, ήταν η Βίβια. Πες τον Μπαστουνόβλαχο, αυτόν εδώ πέρα το Βιτάμ, ότι η απορία ραδιοφωνικά πουλάει και τα ερωτηματικά δεν νιώθει ακόμα. Ακόμα δεν νιώθει. Λοιπόν, ακολουθεί Τρέγια Τρούλινγκ, το δίδυμο του Θανάτου. Πόσες ώρες, μέχρι τις 3. Μέχρι τις 3. Λοιπόν, μέχρι να έρθει ο Κούλαλης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Αύριο. Τι ώρα, ρε. Παπά. 7. 7. 7 με 9. Όχι, ρε, μαγα, με τρομάζεις. Ναι.